τους χοροχοπημινοκαπησούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καντουδόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να συζητήσουμε τι έγινε χθες, τι δεν έγινε, γιατί δεν έγινε. Εδώ είμαστε παρεούλα, όπως έχω πει, και στις καλές και στις άσχημες. Και στα ευχάριστα, στις κυπελάρες, στα double, στα ήττα πρωταθλήματα, στις κούπες, στις φιέστες, στις χαρές, αλλά και στους αποκλεισμούς και στις λύπες και στις στενάχωρες. Έτσι είναι οι καψούρες, έτσι είναι οι δυνατές αγάπες. Δεν είναι συνυφασμένες μόνο με όμορφες στιγμές, είναι συνυφασμένες και με στενάχωρες και με απογοητεύσεις και με λύπη. Δεν αγαπώ λιγότερο στις στεναχώριες, αγαπώ το ίδιο και περισσότερο. Μην περιμένετε ούτε μυρολόγια, ούτε κλάματα, ούτε άνοιξε πέτρα, ούτε απαγγελία καριωτάκι. Θα πω αυτά που έχω στο μυαλό μου από χθες. Θα πω τι είδα εγώ εχθές, γιατί δεν πήγαμε στον τελικό, τι έφταξε. Θα τα συζητήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε μαζί σας. Όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στον αθλητικό λίμπερο. Είμαι ο Κώστας Τσαρός. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Θα έρθουμε και το μεσημέρι 2 με 3. Θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι, όπως τόσο καιρό ξέρετε και το γνωρίζετε, η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με το Γιωτόμι κλιματιστικά, ειδικά αυτό το διάστημα, αλλά και ό,τι εσείς θέλετε από κινητό, από πλυντήριο, από ψυγείο, από κουζίνες, από τηλεοράσεις, από κλιματιστικά, τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι αγαπάτε. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, μπουκάρετε, λέτε ποιος είναι ο Μάκης Παμπουκίδης. Ο Κωστής λέει ότι είσαι κορυφαίος και βρίσκεται την άκρη σας. Εκεί γιατί μόνο κέρδος μπορεί να έχετε στην ηλεκτρονέτ. Και από τιμές και από ποικιλία και από εξυπηρέτηση, τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Για φρέσκο ψάρι στο Αιγαίο, εκεί πεντανόστιμα και κλεκτά, όλα υπέροχα και με χώρο παρείστικου μεζεδοπολίου. Στο διοικητήριο 214.000 η Τηλιβεριά, στο Ρεόκαστρο 695666, πεντακάθαρα, εκλεκτά, φρεσκότατα, θαλασσινά. Αυτός ξέρει τι πρέπει να σας σερβίρει, τι πρέπει να σας προσφέρει στο Αιγαίο. Φυσικά Νικολαίδης για ψωμί, για γλυκό, για τούρτα, ειδικά αυτές τις μέρες που ζέστανε ο καιρός, για παγωτό, καταπληκτικές και υπέροχες ποικιλίες και γεύσεις. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και εννοείται για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ένας είναι ο βασιλιάς του μεταχειρισμένου και λέγεται Τσαντεκίδη. Τα αδέρφια, το δίδυμο Χάρη και Αβραάμ, ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ορόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο, εκεί και για επαγγελματικό αυτοκίνητο και με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και τον πηγαίνετε και όπου εσείς θέλετε και πληρώνετε και όπως μπορείτε. Πολλά πράγματα έχω να πω. Θα τρέξω να τα πω μέχρι και τις και μισή για να ανοίξουμε μετά γραμμές, να μιλήσετε, να συζητήσετε. Η ομάδα λοιπόν, μετά από 3 χρόνια που μας προσέφερε πολύ δυνατές στιγμές με τα 3 συνεχόμενα κύπελα, με τους τίτλους, με τα 2 συνεχόμενα double, λέω εγώ, και δεν είμαι καθόλου εθεροβάμωνας, λέω αυτό που πιστεύω, είναι η άποψή μου, με το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, φέτος μένει χωρίς τίτλο. Και πλέον απομένει μόνο η δεύτερη θέση, αυτή που έχει τεράστια σημασία για το μέλλον της ομάδας. Αυτά θα τα πούμε από αύριο. Τώρα, δύο κουβέντες για το τι είδα χθες. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν έχουμε παράπονο, δεν έχω εγώ, θα μιλήσω για μένα. Δεν έχω παράπονο από το πώς παρουσιάστηκαν χθες οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές. Γιατί αρκετά σκληρή κριτική ασκήσαμε για τα μάτς του πρωταθλήματος που πραγματικά η εικόνα ήταν όχι απλά αποκαρδιωτική, αλλά και εκνευριστική από πολλούς ποδοσφαιριστές που είχαν μια τελείως νοχελική στάση, που είχαν ένα τελείως ράθυμο τρόπο συμπεριφοράς
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λες και μας κάναν χάρη, λες και ήταν αγκαρία, λες και δεν ξέρω εγώ τι. Επειδή θέλω να είμαι εντάξει απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι σε εσάς, λέω ότι εχθές δεν είδα αυτό το πρόσωπο. Το κάνω αγκαρία. Μπήκαν πραγματικά. Οι παίχτες με πάθος έδωσαν ό,τι είχαν και προσπάθησαν να πάρουν την πρόκριση. Άρα ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι ότι δεν είδα παίχτες να κάνουν αγκαρία, δεν είδα παίχτες να σέρνουν το κορμί τους, δεν είδα παίχτες να βαριούνται. Κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι εχθές αυτός ήταν ένας τελικός, ότι έπρεπε ό,τι δυνάμεις είχαν να τις καταθέσουν πάνω στο χορτάρι. Ξεκινάω λοιπόν με αυτό. Ο προπονητής μας, φτάσαμε 25-24 Ιουνίου χθες, επιτέλους κατάλαβε μετά από 3 αγώνες με τη συγκεκριμένη ομάδα αντίπαλο ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο κέντρο και το έκανε χθες. Επιτέλους. Άλλες εποχές, τέτοιο καιρό κάνουμε μπάνια. Τέλη Ιουνίου το αντιλήφθηκε επιτέλους ο προπονητής και την έστησε την ομάδα σωστά, μπλοκάροντας το κέντρο και μην αφήνοντας διαδρόμου στον Τζιμίκα και στον κάθε Τζιμίκα να αλωνίζει. Για τον Τζιμίκα θα πω μετά, που βρήκε χθες το μάστορά του. Αλλά ένα-ένα θέλω να τα πω για να μην χάσω καμία από τις σκέψεις που θέλω να μεταφέρω ανοιχτά στο μικρόφωνο. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι δεν μπορεί να πάει πάλι με τον ίδιο τρόπο, ότι ο συμπατριώτης του έχει βρει το κουμπί και αλωνίζει στο κέντρο στα προηγούμενα παιχνίδια και χθες μπλοκάρει με τον πολύ φιλότιμο και πάλι με τον πολύ έντιμο Εσίτη, που δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Εγώ ξέρω ότι ο Εσίτη είναι αυτό, ένα καθαρό εξάρι, ένα καθαρό αιμό εξάρι, ένα καθαρό αιμό αμυντικό χαφ, ένας πραγματικά έντιμος κόφτης που σε καμία περίπτωση του αγώνα δεν θα πεις είναι αδιάφορος, που σε καμία στιγμή του αγώνα δεν θα πεις δεν τον νοιάζει. Εκεί, τσιμπούρι, δίπλα στον αντίπαλο, να δώσει τις μάχες του και να διεκδικήσει και με τα σωματικά του προσόντα και τον βοηθάει η σωματοδομή του να γίνει βδέλα δίπλα και να διεκδικήσει κάθε παλιά, να κόψει ό,τι μπορεί. Δεν είπε ποτέ ο ίδιος ότι εγώ είμαι ένα δαντελένιο δεκάρι που την περνάω την μπάλα από τον κόλλο της Βελόνας. Άρα λοιπόν, με τον Εσίτη στο κέντρο και με την τριάδα, καταφέρνει και το πηγαίνει το μάτς εκεί που περίπου θέλει. Μέχρι το 65. Και εκεί που βλέπουμε το παιχνίδι και είμαστε σε μια κατάσταση, τέλος πάντων βλέπεις ότι το μάτς είναι ok και λέμε ότι σήμερα τα έκανε σωστά, ξαφνικά στο 65, άιντε, Γιούργια Βουρ, 3 μαζεμένες αλλαγές. Δεν το κατάλαβα. Ένα, γιατί γίναν 3 μαζεμένες αλλαγές. Επίσης δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Τζόλης. Ίσως ο κορυφαίος χθες, ο Τζόλης, που έκανε κουδούνια, που έκανε γιογιό, που έκανε χαρτοκοπτική μανίνα τον Τσιμίκα των 17, 18, 20 εκατομμυρίων. Πόσα ζητάει ο Ολυμπιακός για να τον δώσει. Σε κάθε φάση λοιπόν τον γλεντούσε τον Τσιμίκα, ο μικρός. Ο μικρός, μεγάλος μικρός, γιατί χθες τον έριξε στα βαθιά και αν εξαιρέσει κανένας μια νευρικότητα στην αρχή, κάποιες τέλος πάντων εύκολες λάθος πάσεις μια-δυο στιγμές, μετά βρήκε τα πατήματά του, κάνει ένα υπέροχο γύρισμα στο Λιμνιό. Ρε Λιμνιέ, βρε αγόρι μου γλυκό, δεν θα σου παρουσιαστούν εκεί πέρα μέσα 15 τέτοιες ευκαιρίες. Μόνος στη μεγάλη περιοχή σου έρχεται την μπάλα στρωμένη, βάλε σωστά το κορμί σου. Βάλε σωστά το κορμί σου, γιατί με 0-1 σε εκείνη τη φάση ανενόχλητος είσαι. Ανενόχλητος. Βάλε σωστά το κορμί σου για να μην τη στείλεις από πάνω στην άδεια κερκίδα. Άλλο μάτς θα βλέπαμε.
Ο Τζόλης λοιπόν τη στιγμή που πρέπει την κόβει την μπάλα εξαιρετικά, με εμπειρία 25χρονου και όχι 18χρονου, και χάνουμε εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να είναι άλλο μάτς. Σε κάθε ευκαιρία ο Τζόλης αφαιρούσε 2-3 εκατομμύρια από αυτά που ζητάει ο Γαύρος για τον Τσιμίκα. Και όχι μόνο παικτικά, αλλά και με τσαμπουκά και με θράσος. Στις φάσεις της διεκδίκησης μπήκε ο μικρός και είναι το μεγάλο κέρδος και είναι το πιο ηχηρό μήνυμα από τη χθεσινή βραδιά, ότι εμπιστευτείτε τους πιτσιρικάδες, είναι κι άλλοι σαν τον Τζόλη. Είναι κι άλλοι. Ξαναγυρίζω στα της ομάδας, στα του προπονητή, στην αγωνιστική συμπεριφορά. Δεν καταλαβαίνω γιατί στο δεύτερο βγαίνουμε και είμαστε κλεισμένοι πίσω, ενώ στο πρώτο η ομάδα το αντιμετωπίζει το μάτσο όπως πρέπει, έχει και τις ευκαιρίες της, δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του και το μπλοκάρει έτσι όπως πρέπει, του χαλάει το ρυθμό, κρατάει την μπάλα σωστά όπως πρέπει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο δεύτερο μπαίνουμε και είμαστε φοβισμένοι και παθητικοί, κλεισμένοι πίσω, σχεδόν ταμπούρι. Και είναι πολύ νωρίς να το κάνεις αυτό, δεν είναι στο 80, δεν είναι στο 85. Γιατί λοιπόν μπαίνουμε και είμαστε έτσι. Εντολή του προπονητή, δεν το ξέρω. Έστικτο των παικτών, δεν το ξέρω. Εγώ λέω τι είδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά βλέπω ότι στο δεύτερο μπαίνουμε και είμαστε κλεισμένοι πίσω. Μια παθητική στάση που δεν δικαιολογείται από την εικόνα του πρώτου μηχρόνου, να πεις ότι με σφυροκοπούσε ο αντίπαλος, έχει χάσει 15 ευκαιρίες, κρεμασμένοι στα δοκάρια, βγάζουμε ό,τι μπορούμε, αμάν, κλείνομαι πίσω, γιατί είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Πρέπει να σωθώ. Δεν είδα αυτό στο πρώτο ημίχρονο για να δικαιολογεί ένα τέτοιο κλείσιμο της ομάδας στην αρχή του Δευτέρου. Και βέβαια είναι μοιραίο, όταν κλείνεσαι πίσω, μια, δυο, τρεις, έσωσε παράπονο από τον Πασχαλάκη χθες, δεν έχουμε. Έσωσε ένα-δύο δύσκολα επάνω στη γραμμή. Και μοιραία έρχεται από μια αδράνεια, λίγο του Ίγκασον, λίγο παίκτης που να μαρκάρει στους εκεί ο δικός τους, και έρχεται το 1-0. Αμέσως μετά από την τριπλή αλλαγή που θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει μια τέτοια ανακατοσούρα από τον ίδιο τον προπονητή. Βλέπεις ότι η ομάδα, ναι μεν, έχει οπισθοχωρήσει, αλλά βάλε πινελιές, όχι όλους μαζί, τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και ειδικά η αλλαγή του Τζόλη, που και πιτσιρικάς είναι κουρασμένος και δυνάμεις έχει και όρεξη έχει, και δεν τον έχουν διαβάσει αντίπαλοι, φαίνεται ότι δεν ξέρουν τον τρόπο παιχνιδιού του, είναι ένας άγνωστος σε αυτούς. Ο Τσιμίκας δεν ήξερε από πού να του φύγει. Ειδικά μια στιγμή που πάνω στη γραμμή, πάλι από δεξιά όπως το βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση, του κάνει, τον αδειάζει, του δίνει μια σακούλα και τον αφήνει, πατάει την μπάλα πάνω στη γραμμή και τον αφήνει να πάει για βρούβες. Ο μικρός δείχνει ότι έχει και θράσος, δείχνει ότι έχει και φοβερή τεχνική και δείχνει ότι έχει χίλια προσόντα, είπαμε. Με τον αστερίσκο προσέχουμε, δεν φουσκώνουμε μυαλά, δεν χαλάμε τον τρόπο ζωής μας, συνεχίζουμε να δουλεύουμε, όλα αυτά. Με πολύ αγάπη στο παιδί. Και έρχεται το δεύτερο γκολ, που είναι με χτύπημα ρουκ-ζουκ, χτυπάει ο Παπαπέτρου στην πλάτη το Φουρτούνι και είναι κλασικός Ολυμπιακός της παγαποντιάς, κλασικός γάβρος της πονηριάς, της ζαβολιάς, εγώ θα πω, γιατί μου θύμισε, ούτε στην Αλάνα δεν το κάναμε αυτό. Να μπαίνει, του λέει ο Παπαπέτρου, μπες μέσα, ο Κάιπερς δεν έχει κάνει ποτέ σήμα, δεν έχει σηκώσει ποτέ το χέρι να του πει έλα, τον σμπρώχνει μέσα, δηλαδή ο μόνος Έλληνας διαιτητής, θα πω και για τον ξένο γιατί τον είδαμε και αυτόν. Το σμπρώχνει λοιπόν μέσα το Φουρτούνι, ο Γιαννούλης δεν έχει καμία σκέψη ότι μπορεί, ξέρεις, να μπει ο άλλος από πίσω, να μου κλέψει την μπάλα, του δώσει σήμα. Βλέπουν όλοι το διαιτητή. Και ο Καντουρί το ίδιο. Μπαίνει, κλέβει την μπάλα και μετά βέβαια δεν μπορεί και άλλος να του πάρει την μπάλα. Και έρχεται το 2-0. Μετά αν έκανε καριέρα βέβαια μόνο ο Κίπλινγκ, αλλά αν εκεί, στο 1-0,
από το εξαιρετικό χτύπημα του Στοχ, τα χτυπήματα του Στοχ που εγώ τον περίμενα νωρίτερα, αλλά okay, αυτά είπαμε, είναι περιορέξιος, pumpkin pie, κολοκυθόπιτα, τα εξαιρετικά χτυπήματα του Στοχ που είναι, λες, είτε corner είτε είναι foul, είναι εδώ, δημιουργείται ένα μπουμπούλα μέσα στον αντίπαλο, πηγαίνει ακριβώς στην καρδιά εκεί που πρέπει, με φάλτσα. Δεν είναι ότι άντε κάνουμε ένα καντήλι μέσα ψηλό, έτσι όπως φεύγει μπάλα, με δύναμη και με φάλτσο. Και δυστυχώς ο Βαρέλα από 7 μέτρα εστία τη στέλνει επάνω στο ΣΑ. Εκεί αν γίνει το 1-1, καταλαβαίνετε ότι για μένα αλλάζει όλο το θέμα και νομίζω ότι προκρίνεται η δική μας η ομάδα. Ο διαιτητής, ο χιλιοτραγουδισμένος, ο ελίτ, ο έτσι, ο γίγαντας, ο φοβερός, ο εκ των κορυφαίων, ο έτσι, ο αλλιώς, αφήνει όλο τον αγώνα, το Σεμέδο να σηκώνεται για κεφαλιές και να ρίχνει αγωνιές στους βέρκους ή να ρίχνει γονατιές ο Μπουχαλάκης και πουθενά ούτε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπουχαλάκη εκεί στη φάση στον Ελκαντουρί που είναι ξεκάθαρα, μπορεί να, αν και αν δεν το βλέπει ο ίδιος, μπορεί να του πει ο συμπατριώτης του από το Μαραφέτη, φιλέ, του ρίχνει γονατιά ή Μαστορά, Φανκόρακ, σηκώνεται και του ρίχνει αγωνιά στο κεφάλι του Λιμιού, ο Σεμέδο. Είναι δύο κόκκινες κάρτες. Εγώ δεν λέω ότι χάσαμε από τη διαιτησία εχθές, όμως πρέπει να το επισημάνω και να το βάλω και αυτό στην κουβέντα μας. Και έτσι, έτσι πήγε το παιχνίδι. Μεγάλη απώλεια ποδοσφαιριστών που είναι όχι απλά βασική. Χθες παίζουμε χωρίς τον Κρέσπο, χωρίς τον Μίσιτς, χωρίς τον Βιερίνια, χωρίς τον Μπέλκα, χωρίς τον Αουγκούστο, τον Ζαμπά και τον Βέρμπλουμ. Δεν τους βάζω γιατί είναι μακροχρόνια απόντες και δεν μπορείς να πεις ότι αν και ο υγιής και σε καλή κατάσταση Ζαμπά για αυτά τα μάτς θα ήταν μανούλα. Λέω όμως ότι έπαιζα χωρίς 4-5 βασικούς μου εχθές. Δεν ψάχνουμε ούτε δικαιολογίες, δεν ψάχνουμε ούτε σαν τα παιδάκια να πούμε ναι, ναι, έγινε αυτό. Απλά το επισημαίνουμε. Έξω Βιερίνια, έξω Πέλκας, έξω Κρέσπο, έξω Μίσιτς, έξω Αγκούστο. Και οι 4 από τους 5 που είπα είναι καραμπινάτα βασικοί. Και τώρα προχωράμε. Ούτε μυρολόγια, ούτε κλάματα, ούτε αφορισμοί. Ευγνωμοσύνη για αυτά που πρόσφεραν τα τελευταία χρόνια αυτά τα παιδιά. Δεν ξεχνώ, έμαθα από τον πατέρα μου και τη μάνα μου να μην είμαι αχάριστο παιδί. Και να μην παρασύρομαι από το συνέστημα της στιγμής. Ναι, είμαι δυσαρεστημένος από πολλούς. Πάλι ο Μπίσας βαρμπαίνει και είναι άφαντος. Και είναι τροχοπέδι, όχι μόνο δεν προσφέρει, αλλά εμποδίζει κιόλας. Ειδικά σε κάποια φάση που βαράει ο άλλος αέρα, να πούμε ο Λαραμπή, και πάμε να κάνουμε την επίθεση όλοι μπροστά και δίνει μια πάσα λάθος στο μισό μέτρο. Αυτός που την περνούσε την μπάλα μέσα από την κεφαλή της Βελόνας. Δεν θέλω να πιάσω τώρα συγκεκριμένα ποδοσφαιριστές έναν έναν και να πούμε, απλά από το γενικό πρόσωπο, από την προσπάθεια, δεν μπορούμε να πούμε σήμερα το πρωί ότι δεν προσπάθησαν. Απλά νιώθω ότι και πάλι από τον πάγκο, ενώ αρχικά και επιτέλους, το ξαναλέω, εδέησε μετά από πόσο καιρό, πήρε χαμπάρι ότι μεγάλε, άλλαξε το, ας πούμε, με το συγκεκριμένο αντίπαλο, βρες έναν τρόπο να μην αλωνίζουν, έχουν πάρει το κέντρο, θα κάνουν πάλι το ίδιο. Ενώ το ξεκίνησε καλά, πάλι μετά μια αδικαιολόγητο πιστοχώρηση. Εκεί βάζω αστερίσκο, δεν ξέρω αν είναι εντολή του προπονητή, αλλά πρέπει κάτι να κάνεις όμως εκεί. Όχι όμως το 65, ενώ είναι 0-0 και προκρίνεσαι. Άιντε Γιούρια, όλες οι αλλαγές μαζί, καταρχήν μέχρι να πάρουν χαμπάρι όλοι αυτοί. Και κάτι που μου είπε
Εχθές το βράδυ που δεν συμφωνώ ακριβώς μαζί του, αλλά μου λέει ένας εκεί που βλέπουμε το μάτς. Μου λέει, ρε Κωστή, δεν σκέφτηκε λίγο ότι αυτές οι αλλαγές που τις έκανε αυτός με τη μία όλες μαζί, αν τις έκανε τμηματικά, θα κέρδιζε και χρόνο. Και λέω, δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί δεν μου αρέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει καθυστερήσεις, αλλά έχει μια λογική αυτό. Σου λέει, εδώ είναι στρατηγική. Έχεις τόσες αλλαγές, μην τις κάνεις όλες μαζί με τη μία. Κέρδισε λίγο χρόνο, σπάς τους το ρυθμό. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να τις κάνει όλες μαζί. Αυτό είναι υποσημείωση, έτσι. Λίγα λεπτά, αλλαγή. Αυτοί πώς οργανίζαν τον χρόνο. Δεν κατάλαβα λοιπόν γιατί όλοι μαζί. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Τζόλης. Και μελαγχολικά χθες, όλο το διάστημα μέχρι το 0-0, έλεγα ότι από αυτούς χάνουμε το πρωτάθλημα. Απέναντι λες και πραγματικά έψαχνα και χθες να βρω τι είναι αυτό το τόσο φοβερό. Πού είναι αυτός ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που εγώ χωρίς 4-5 βασικούς μου δεν κινδυνεύω μαζί του. Και τον παίζω στα ίσια τον αντίπαλό μου. Σας λέω τώρα σκόρπιες οι σκέψεις μου έτσι όπως έρχονται. Όσο για το συμπολίτη, επειδή το έταξα να το πω στο φίλο μου τον Περιπτερά που ήταν στεναχωρημένος, του είπα το εξής. Όταν απομένουν 30 δευτερόλεπτα και έχεις τόσα πολλά χρόνια που επιδιώκεις να βρεθείς και να πάρεις ένα τίτλο, και δεν το λέω ούτε με ηρωνία, ούτε με διάθεση τέτοια, με ξέρετε, απλά όταν απομένουν 30 δευτερόλεπτα και προηγείσαι 2-0, πέφτεις κάτω και κάνεις τον πεθαμένο. Την πετάς στα καμπαναριά. Ποιες εκκλησίες είναι κοντά στην περιοχή. Τη βάζεις την κοιλιά και κάνεις την έγκυο. Δεν αφήνεις στον άλλον μια τελευταία ευκαιρία να σου πάρει το μάτς, γιατί την πρόκριση ο Άρης την έχασε στο τελευταίο λεπτό, δεν την έχασε στην παράταση, και μετά θέλει πάρα πολύ μεγάλο ζόρι να γυρίσει την ψυχολογία. Όταν στο 2-0 σκέφτεσαι ήδη τον εαυτό σου στον τελικό. Αυτό μόνο. Δεν είναι ο δικός μας καημός, δεν είναι απλά αυτό που μου είπε φίλος χθες το βράδυ. Φαντάσου, λέει, να περνούσαν αυτοί και να μην περνούσαν εμείς. Καλά, εντάξει, αυτά τα ξέραμε. Έχω και χειρότερο σενάριο, μου λέει. Λέω ότι φαντάσου, λέει, να περνούσαμε και δυο και να χάναμε στον τελικό. Εντάξει, οκ. Okay. Ξαναγυρίζω στα δικά μας. Εμένα δεν μου αρέσει η έκφραση «Είμαι χορτάτος από τίτλους». Χορτάτος δεν είσαι ποτέ όταν είσαι μεγάλος σύλλογος, όταν είσαι τεράστια ομάδα, όταν είσαι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Δεν λέω αυτό ότι εντάξει, μπορεί και τι έγινε. Όχι, όχι. Χωρίς πρωτάθλημα και κύπελο, ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, ο αίτητος πρωταθλητής και ταμπλούχος, κάτι δεν κάναμε σωστά από πέρυσι το καλοκαίρι και μετά, που σιγά σιγά γκρεμίσαμε κάτι και δεν χτίσαμε. Αυτό τώρα. Που ξεκινάνε όλα για να φτάσουμε στο χθεσινό βράδυ που είπαμε ότι φέτος δεν παίρνουμε ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Νομίζω πρέπει να πάμε πίσω στο χρόνο, στο απόγευμα που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Από εκεί. Όχι ότι είναι όλο αυτό και μετά είναι μια αλυσίδα. Αλλά ας μην γυρνάμε τώρα πίσω. Από αύριο θα πούμε για το μάτς της Κυριακής με το συμπολίτη. Είναι ένα άλλο μάτς, είναι μια άλλη διοργάνωση, είναι άλλα πράγματα. Αυτά είχα στο μυαλό μου να πω για χθες. Για τον διαιτητή, για τον προπονητή, για τους παίκτες, για τον Τζόλι. Για το ότι δεν έχει και τύχη φέτος η ομάδα, να το πω και αυτό γιατί μου το λένε συνέχεια, δεν το αναφέρεις. Βεβαίως, εντάξει. Απλά, αν βάλεις την μπάλα στο πλεκτό, εσύ έχεις την κατάσταση στα χέρια σου. Εσύ, αν προηγηθούμε εκεί, αν ο Λιμιός βάλει σωστά το λεπτό, εκεί δεν είναι ατυχία, φίλε. Φίλε Λιμιέ, που έχεις και έκρηξη και ταχύτητα και όλα, πρέπει να δουλέψεις περισσότερο.
και την τρίπλα σου, γιατί και χθες πάλι πας και πέφτεις 2-3 φορές πάνω στον αντίπαλο. Θα πρέπει ο άλλος όταν έρχεσαι να κάνει κακάκια το επάνω. Θα πρέπει να φοβάται ότι θα τον κάνεις ρόμπα με έναν ελιγμό, με μια τρίπλα. Α, πα, παίρνα τον, γεια σας. Εδώ είναι, μου φαίνεται ότι μπλοκάρεις, ότι θολώνεις, ότι χάνεις αυτή τη στιγμή την αυτοσυγκέντρωση και δεν πας και πέφτεις επάνω. Ίσως άρα μην έχεις αποφασίσει αν θα πας αριστερά ή δεξιά και πας και πέφτεις επάνω, να πούμε, στην εισίδα. Κάπως έτσι νιώθω. Βάλε το στόμα σου, το σώμα σου σωστά εκεί, στην ευκαιρία, μόνος σου είσαι, δεν έχεις καμία πίεση. Στείλ τη στο γάμα, στείλ τη σιρτά, δυνατά, και εσύ είσαι ο μάγκας της βραδιάς. Με γκολ πρόκρισης. Αν έχει γίνει 0-1, μετά το βάρος μεταφέρεται ακόμα περισσότερο στον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως εχθές ήταν νευρικό στον πρώτο ημίχρονο και είχε την πίεση, γιατί περνούσε ο χρόνος και το 0-0 δεν τον ευνοούσε και έβλεπε ότι δεν βρίσκει διαδρόμους, δεν κάνει τις μεγάλες ευκαιρίες. Και στην κεφαλιά του Βαρέλα, που θα μπορούσε να την πιάσει καλύτερα, να πάει στα πλαϊνά και να μην μπορεί ο Σα να κάνει τίποτα, γιατί ήταν, όπως είπα, ακριβώς όπως έπρεπε το χτύπημα του Στοχ, το στημένο. Και έτσι βρεθήκαμε φέτος χωρίς κύπελο, χωρίς πρωτάθλημα. Αχάριστος και αχάριστοι δεν είμαστε. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά έδωσαν τα προηγούμενα χρόνια συγκλονιστικές ευκαιρίες για πανηγύρι, για φιέστα, κύπελα, 3 συνεχόμενα κύπελα. Θα ήμασταν αχάριστα αν λέγαμε ότι δεν ζήσαμε πράγματα, ότι τα ξεχνάω, ότι αυτά είναι περασμένα. Βεβαίως είναι περασμένα, όχι ξεχασμένα. Και έλεγα πάντοτε, κρατήστε λίγη από την αγάπη σας, από την παραζάλη, από τη λατρεία, από την υπέρμετρη αποθέωση για τα παιδιά, όταν θα έρθουν οι στραβές. Λίγη από την αγάπη, όχι συγκεκριμένα τώρα για κάποιον, για το σύλλογο, για την ομάδα, για τα 4 γράμματα. Κρατήστε λίγο για τη δύσκολη στιγμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σηκώνουμε το χαλάκι, βάζουμε από κάτω σκουπίδια, όλα τέλεια, ή ξέρω εγώ, φταίνε όλο οι άλλοι. Τα είπαμε και για τον γκολ το δεύτερο, είπαμε και τον διαιτητή, αλλά όπως βλέπετε λέμε και τα δικά μας, αυτά που δεν κάναμε σωστά. Μην πω για το πρώτο μάτς που έχουμε φάει 2 γκολ, κοροϊδίστηκα και γίνεται 0-2. Θα ήταν άλλος ο επαναληπτικός αν στο πρώτο μάτς είχαμε κερδίσει εμείς 2-0, ας πούμε. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα. Αποθέωση στο Φερέιρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε για το στήσιμο, γιατί βλέπω ότι κάποιοι έχουν και μια πρεμούρα. Δεν ξέρω αν πραγματικά αυτοί το λένε έτσι ή έχουν οποιοδήποτε συμφέρον να μείνει ο συγκεκριμένος. Αν με ρωτήσετε σήμερα αν θα μείνει, εγώ θα πω ότι δεν θα μείνει ο συγκεκριμένος προπονητής. Από εκεί και πέρα άλλοι αποφασίζουν. Αυτά έχω να πω εγώ για το χθεσινό παιχνίδι. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ο Καντουρί δεν θα παίξει την Κυριακή στο Χαριλάου. Οι τραυματίες παίχτες, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Πέλκας, δεν ξέρω πώς θα είναι ο Βιερίνια. Δεν συζητάμε για το Μίσιτς που έχει δρόμο μπροστά του ακόμα ο άνθρωπος. Ούτε για τον Ζαμπά που ναι μεν έχει επιστρέψει προπονήσεις, αλλά και αυτός θέλει το χρόνο του. Θα δούμε. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Εδώ είμαστε να βλέπουμε τι συμβαίνει. Εδώ είμαστε να ανοίξουμε γραμμές τώρα σε λίγα λεπτουδάκια μετά το διάλειμμα, να συζητήσουμε παρέα. Να μου πείτε πού συμφωνείτε μαζί μου, πού διαφωνείτε, πώς είδατε εσείς το μάτς. Αν είδατε κάτι που εγώ δεν είδα, είπα για τον Εσίτη, είπα για τον Τζόλι. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, γιατί τα έχω στο μυαλό μου μπερδεμένα. Αυτά. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γρήγορα για να δώσουμε το λόγο σε εσάς. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Θυμίζω, Κοφίνη, υπέροχος χώρος στον Εύωσμο. Εξαιρετικά φαγητά, υπέροχα φτιαγμένα. Πολλά πράγματα χειροποίητα από τον σεφ, τον Γιάννη Φιντάνη. 2-31-60-11-3-3-3 στην 25 Μαρτίου 79 στον Εύωσμο. Και κοινωνικές εκδηλώσεις, βαφτίσεις, γάμοι, εταιρικές τέλος πάντων εκδηλώσεις. Εκεί σε έναν εξαιρετικό χώρο ο Τάσος έχει φτιάξει ένα φανταστικό μαγαζί. Κοφίνει τα πάντα στο πιάτο σου δίνει. Και τις τρίτες έχουμε live, θα δώσουμε και τραπέζια για εκεί.
Πάμε τώρα στις γραμμές, αν μην περιμένετε άλλο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι σε αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν άκουσα. Σε ακούμε πολύ στο βάθος, αδερφέ. Έλα. Κατάλαβα, γι' αυτό σου λέμε σε αυτοκίνητο. Πάμε, σε ακούμε. Έχω καιρό να σε πάρω, Κωστή. Τα είπαμε μια φορά στην Καλαμαριά. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις ό,τι θες. Όσο προπονητή πήγε καλά η ομάδα με τη χρονιά. Δυστυχώς, δε... ξανά, πώς... Πώς, κάτσε, περίμενε να βγάλω το καρχί. Βγάλε το hands free, γιατί δεν... Πόσες φορές η ομάδα με καινούριο προπονητή πήγε καλά μέσα στη χρονιά. Με το συγκεκριμένο εννοείς. Το εννοείς. Γενικότερα, εννοώ ότι όσες φορές αλλάζουμε προπονητές, στον πρώτο χρόνο δεν πάμε καλά. Μόνο με τον Ήβιτς καταφέραμε κάτι και εκείνο ήταν διαπηρός και Σιδίδου. Ναι. Εντάξει. Θεωρώ λάθος εγώ, προσωπική μου άποψη, να την πατήσουμε όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Που αλλάζουμε κάθε χρόνο προπονητές και κάθε χρόνο μας φταίνει προπονητές μας. Ναι. Είσαι υπέρ της παραμονής δηλαδή του Φερέρα. Το 4-3-3, είμαι υπέρ οποιοδήποτε προπονητή, ναι, για δύο χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Για μεγάλη ομάδα. Μάλιστα. Δεν κάνει διαφορετικά. Ναι. Να σου πω γιατί, και ο Μάρτινς πέρυσι έφαγε τρελό ξύλο από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Με τα ίδια περίπου στατικά, άντε λίγο πάνω, λίγο κάτω, και του πήγαν και καλοί παίκτες. Εντάξει, έκανε ομάδα. Την έκανε την ομάδα. Θεωρείς ότι ο δικός μας, ναι, έχει δείξει πράγματα τέτοια, ναι. 4-3-3. Ναι. Θες για πρώτη φορά ένα 4-3-3 την ομάδα. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Φτάσαμε τέλη Ιουνίου, αδερφέ. Δηλαδή, ναι. Τι να πω. Δηλαδή, ήταν από τις πρώτες πινελές. Επίσης, κάτσε και δες το ρόστερ και σκέψου πόσοι από αυτούς είναι βασικοί και ποιοι ήταν οι αναπληρωματικοί των αναπληρωματικών. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι πέραν ότι μπορεί να έχει κάνει λάθος ο Φερέιρα, ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια, ότι, το φαίνεται αυτό, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, κανένας. Δεν υπάρχει παίκτη να παίζει γι' αυτό, ναι. Αυτό είναι θέμα χρόνου όμως. Μάλιστα. Δηλαδή και ο Λουτσέσκο δεν πάει και στα πολιτήρια από μια μέρα στην άλλη. Ναι, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ακούω πολύ στο βάθος, γι' αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ακούγονταν έξω. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, εμείς. Καλώς το Θοδωρή. Είμαστε εδώ. Ναι. Είμαστε εδώ. Και πάντα θα είμαστε εδώ. Και πάντα θα υποστηρίζουμε και πάντα θα... Αυτό, εννοείται. Θα αγαπάμε, έστω και αν εχθές θα είχαμε μια πίκρα ακόμα. Ναι. Εγώ θα πω δύο πράγματα, Χωστή. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε μια συνέντευξη τύπου εχθές. Ωραία. Ναι. Μα, πάλι, το μόνο που δεν άκουσα... Για τις δηλώσεις δεν είπα... Για τις, συγγνώμη, Θοδωρή, για τις δηλώσεις, παιδιά, δεν αναφέρθηκα καθόλου, γιατί πραγματικά μερικές φορές απορώ με τις δηλώσεις, αλλά τέλος πάντων, ναι. Το μόνο που δεν είπε... ότι εγώ με τις αλλαγές που έκανα, ρε παιδιά, ξέρετε, να κάνω τριπλή αλλαγή και να βγάλω τον Τζόλι, ο οποίος το Τζιμίκα τον έχει κάνει ούτε στον Ατρόμητο δανεικός να πηγαίνει εχθές, όχι να φέρνει και 20 εκατομμύρια. Ο Τζιμίκας το καίει τον DVD του χθεσινού παιχνιδιού και εύχεται να μην τον είδανε από την Νάπολη, ξέρω εγώ, πού τον θέλουν και λένε 20 εκατομμύρια ζητάει ο Ολυμπιακός. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, απλά εμείς τον κάναμε μάγκα τον Τζιμίκα, φίλε, εδώ το άπαμε, η διάδρομη η ελεύθερη. Κωστή, να μην ανοίξω το στόμα μου πρωί-πρωί, άστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με τις αλλαγές λοιπόν που έκανα προσπάθησα να ανακατέψω τον Τράπουλα, αλλά τη διέλυσα στην κυριολεξία, Τράπουλα την έκανα κομμάτια. Ρε φίλε, δεν το βγάζεις το παιδάκι να πει. Δεν το βγάζεις το παιδάκι. Σου έχει κάνει την ομάδα πύραυλο μπροστά. Δεν το βγάζεις. Είναι πάντα μέσα στις φάσεις. Ναι. Δεν μου βάζεις τώρα. Δεν βάζεις το στόχο. Όποτε σου... Νωρίτερα τον περίμενα το στόχο. Εγώ. Έτσι, αυτό που λέγαμε όλη τη βδομάδα, εκμεταλλεύσου τη μανούρα που έγινε, ρίξ' τον μέσα ο στόχο. Πάλι την πινελιά του την έβαλε. Θα βγάλει εγωισμό. Αυτός ο παίκτης εχθές, αν έπαιρνε από την αρχή, θα έβγαζε εγωισμό. Τίποτα. Τίποτα. Και το μόνο πράγμα ότι είχαμε τις ευκαιρίες, ότι ξέραμε ο οποίος θα σκοράρει πρώτος, θα πάρει το παιχνίδι. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ να πει. Αν σε θέλει να σε κάνει, να έρθω να σε πάω εγώ στο αεροδρόμιο, ρε φίλε. Να έρθω εγώ να σε πάω στο αεροδρόμιο. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Γράφτηκε. Χθες έγραψα στον τοίχο σου μια πόρτα. Αυτή η πόρτα είναι για αυτόν.
Έλεος δηλαδή. Μπαίνει και, και κάποιοι παίχτες μας και κάποιοι παίχτες μου, μπαίνει ο Μπίσεσβαρ μέσα και πάλι περπατάει ρε παιδιά στο γήπεδο. Περπατάει στο γήπεδο ο Μπίσεσβαρ. Έλεος δηλαδή. Πάλι δείξτε λίγο εγωισμό. Ο χειρότερος. Αυτή η ομάδα που σας έχει κάνει τόσο σαν κακά, που σας έχει... Δείξτε λίγο εγωισμό ρε παιδιά. Χθες από τη, απ τη γενικότερη αντίδραση, Θοδωρή, από τους παίκτες, δεν μπορώ να έχω παράπονο. Δηλαδή δεν είδα απάθεια χθες. Όχι, καμία περίπτωση, έτσι. Όχι απ' όλους. Δεν είδα. Όχι, αλλά όλους. Μπαίνει ο Μπίσε, γίνεται μια αντεπίδυση εκεί. Τα τρία τελευταία παιχνίδια και δαγκώνει το γήπεδο. Και βλέπουμε από κάποιους άλλους που πρέπει να δώσουν, το, να δώσουν έτσι ένα 70% και δεν δίνουν ούτε 10%. Δείτε λίγο το πιτσιρίκι, το οποίο δεν έχει ούτε τις εμπειρίες, ούτε τις παραστάσεις και θα μπορούσε χθες να πιει θάλασσα. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, μετά από ένα μουδιασματάκι στην αρχή, πώς μπήκε με θράσος και να διεκδικήσει και να παθιαστεί και να κάνει και μανούρα, γιατί όλα παίζουν ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάει τώρα ο Τσιμίκας ο παλιός να ψαρώσει τον πιτσιρικά, έτσι, αλλά είδες ότι είχε αποθέματα. Τέλος πάντων. Έδωσε δυο σακούλες και τον έστειλε αδιάβαστο. Και τέτοια πιτσιρίκια έχει πάρα πολλά η K19. Έχει. Πάρα πολλά. Κι άλλους. Πάντρεψέ τους. Έτοιμα τα έχει ο Παύλος. Με τους καινούριους που θα έρθουν. Βλέπετε ότι πώς αυτά τα παιδιά. Είναι ποτισμένα με Γκαρσία, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Πώς θα γίνει, ρε Κωστή, τώρα. Το είδατε, χθες. Είδατε να σε κάποιες φάσεις, αρχή... ναι. Έτσι. Να δώσω μια ευχή, Κωστή, να μην κρατάω τη γραμμή, να μην γίνουν τα ίδια λάθη του χρόνου. Του χρόνου το κεφάλι κάτω, δουλειά, μακάρι ο Ρέμπε να φέρει ένα καινούργιο κλίμα στην ομάδα, μακάρι να σώσουμε την πώς θέλει να σώσουμε το γόητρό μας. Γιατί αυτή τη στιγμή το γόητρό μας πώς είναι κάτω. Το του χρόνου, Θοδωρή, ξεκίνησε, πιστεύω, ήδη. Ήδη. Και για να, μην πω, για να μην πω εδώ και εβδομάδες, από χθες το βράδυ έτσι, πρέπει. Από χθες το βράδυ, Κωστή. Και φυσικά, εννοείται, η δεύτερη θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική, απλά θεωρώ ότι το αύριο ξεκίνησε ήδη από χθες το βράδυ. Έτσι πιστεύω εγώ. Για να δούμε για τη δεύτερη θέση, Κωστή. Για να δούμε. Έγινε, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, Κωστή. Γεια σου, Ανδρούτσε μου. Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα. Καλώς τον. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Έλα. Το πιτσιρικά δεν τώρα είναι πιτσιρικά, τώρα είναι Van Basten. Είναι ο καινούριος Van Basten. Ακούς. Εντάξει. Να είμαστε φιδωλείς στο πώς okay. Μιλάμε για αυτά τα παιδιά. Είναι ο Van Basten. Εντάξει, με τις καλές κουβέντες, αλλά άμα αρχίσουμε ο νέος Van Basten, ο νέος Μαραντόνα κτλ. Δεν είναι. Εντάξει. Είπαμε. Τα καλά λόγια θα τα πούμε, Ανδρέα μου. Ήθελα να σου πω κάτι. Που σου κρατούσα μυστικό 6 μήνες. Επειδή σε αγαπάω εσένα πάρα πολύ, δεν σου πάω. Αγόρι μου. Πες μου. Τον κύριο Συρίγο. Και δεν το είχα πει. Δεν είπα στο διευθυντής όμως τον κύριο Ζαγόρα. Πώς. Είχα πάει την πρωτοχρονιά στο Las Vegas. Ναι. Και με είπανε, έπαιζε στο Las Vegas και λέω για να παίξω κανένα στοίχημα εκεί στην Ελλάδα. Τι γίνεται. Ναι. Και μου λένε ο Άρης 8 στο μόνο να πάρει το κύπελο. Αποκλείεται. Ο ΠΑΟΚ τι έγινε. Μόνο. Γιατί το, μιλάω στους αναλυτές εγώ. Ναι. Εγώ τώρα σου λέω, 6 μήνες σου λέω. Ναι. Είναι, δεν γίνεται να το πάρει τέταρτη φορά. Ναι. Έτσι με είπαν. Και στατιστικά τώρα, να το δεις. Μάλιστα. 6 μήνες το κρατάω. 6 ναι. Μήνες το κρατάω. Ναι. Λέω. Εσένα τον κύριο Συρίκο τον Παουτσί. Αλλά ρώτα τον κύριο Ζαγόρα τον διευθυντή σου που του το είπα. Ναι. Από του χρόνου πάμε καλύτερα. Από του χρόνου πάμε καλύτερα. Έγινε, Ανδρέα μου. Να είσαι γερός. Σε αγαπάω πολύ. Και εγώ και εγώ. Δεν πειράζει, Ανδρέα μου. Κοίταξε. Δεν σε πιστεύω, δεν χρειάζεται. Δεν σε πιστεύω. Ανδρέα μου, στατιστικά να το δεις. Όλοι οι παθητές μπακούνε στο πέναλτι και το βράδυ στη ζούγκλα τους τα λέω. Στατιστικά να το δεις. Τέσσερις συνεχόμενες. Πού ξέρουν οι πουθενάδες, μου λέει το Las Vegas, μου λέει. Πού σου έλεγε. Ναι. Από το Γενάρη. Να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Ανδρέα μου, να σου πω ότι και στατιστικά να το δεις. Ξέχασε τους Μπουκ, ξέχασε το Las Vegas. Μία ομάδα. Τέσσερις συνεχόμενες κατακτήσεις κυπέλλου δεν ξέρω πού αλλού έχει γίνει στον πλανήτη. Έτσι και... και... Με το είπανε, εγώ τους μίλησα. Δεν ξέρω. Ναι. Μίλησα. Δεν χρειάζεται να... Και την πάση που ναι. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Okay. Έγινε, Ανδρέα μου. Θα πάμε καλύτερα. Φυσικά. Θα αγαπώ πολύ. Και εγώ, και εγώ. Γεια σου, Ανδρέα μου, Παοκάρα μου. Έγινε. Φιλιά. Φοβερός Συρίγος. Δεν το συζητώ. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ναι. Έλα. Σε όλα ναι. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Πάμε. Λοιπόν, γράψε ημερομηνία, σε παρακαλώ. Ναι. Και γράψε. Και κλείδωσε την κάπου. Ναι. Κλείδωσε το, ναι. Ναι. Άκου λίγο τώρα κάτι, κάθεσαι. Κάθομαι. Ακούω ναι. Πουλάκια στο βάθος. Αλήθεια. Ναι, ναι. Είμαι στην εξοχή. Τι ηρεμιστικό είναι αυτό, φίλε.
Ναι, πάντα αυτό, έτσι φίλε, κάνω για να είμαι ήρεμος. Για, μετά από τέτοια... Λοιπόν, 25 Ιουνίου, 8:52. Ναι, πάω κάπου και αράζω για να είμαι ήρεμος, να έχω ηρεμία. Καλά κάνεις. Δεν θα σε πω πολλά πράγματα. Να έρθω κι εγώ να καθίσουμε λίγο παρέα, χωρίς να λέμε τίποτα. Ναι, χωρίς να βλέπουμε το απέραντο γαλάζιο θέλω, της Ελλάδος. Το έχω ανάγκη. Το γαλάζιο της Ελλάδος. Σου εκμυστηρεύουμε κάτι. Όλο τον κόλπο βλέπω. Σου εκμυστηρεύουμε κάτι. Αυτό θα κάνω μετά. Μετά από εδώ, όλο πάω, κάπου, βλέπω. Πάω κάπου τη μόνος θάλασσα, μου να βλέπω θάλασσα. Εδώ, μετά από την 10 και 5, φεύγω και πάω να γράξω κάπου, βλέπω θάλασσα, να πιω ένα καφέ. Έλα, λοιπόν, για πες. Κάποια στιγμή θέλω, πρώτα αυτό είναι έξω από την ημερομηνία που σε είπα, ναι, να ρίξεις μια ματιά στο τηλέφωνο σου και κάποια στιγμή παίρνε, γιατί μπορεί να έχω κάτι σημαντικό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Να αυτό, μοιραστώ μάλλον μαζί σου, ναι, γιατί είσαι αδερφός μου, γι' αυτό, όχι ναι, τίποτα άλλο. Αυτό το έχω πει πολλές φορές, απολογούμε. Ναι, δεν ξέρω, έχω κάκι στη σχέση. Τα έχεις κακά. Έτσι, μαλωμένος είσαι με αυτά. Τίποτα. Είναι σε θήκες από τσάντες, είναι σε συρτάρια, είναι δηλαδή... Λοιπόν, άκουσε τώρα. Σημείωσε την ημερομηνία. Ναι, 25 Ιουνίου, 8:53. Αυτό να πω, όλοι τώρα το λένε πιτσιρικά. Το λένε μικρό, το λένε αυτό. Οτιδήποτε προσωνύμιο ή αυτό. Θα σου πω εγώ κάτι και γράψω. Να το θυμάσαι. Λοιπόν, είναι ο νέος Γιόχαν Κρόιφ. Τίποτα άλλο δεν θα σε πω. Ναι. Αυτό που λέω είναι καραντί. Τελείωσε. Και θέλω από εσάς που είστε ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι και οτιδήποτε άλλο... Ραδιοφωνάτζιδες. Ναι, ναι. Ναι, ραδιοφωνάτζιδες. Ναι. Θέλω να το σεβαστείτε σαν Γιόχαν Κρόιφ. Έτσι θέλω να το σεβαστείτε. Δεν λέμε, και ο κόσμος που μιλάει δεν λέει κάτι. Αυτό που βλέπει, ναι, λέει ο κόσμος. Αλλά πρόσεξε να δεις. Δεν θα τον μικρύνουμε ποτέ. Ναι, ξέρεις ότι σε αυτά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στους χαρακτηρισμούς. Ναι, το ξέρω. Καταλαβαίνω. Το ξέρω. Εγώ καταρχήν μετά από χθες, γιατί περίμενα να δω και χθες. Μετά από χθες έχω άποψη. Αποκρισταλωμένη για το παιδί. Δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα, δεν ξέρω αν θα γράψει ιστορία. Χθες είδα πράγματα. Καταρχήν είδα στο βλέμμα του, στα βήματά του, στις κινήσεις του, είδα πολύ Παύλο Γκαρσία μέσα. Τα παιδιά αυτά είναι ποτισμένα με τον Παυλάρα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, απλά, να σου πω κάτι. Να ολοκληρώσω λίγο, Παναγιώτη, να σου πω αυτό που θέλω, ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Θέλω να είμαι πολύ επιφυλακτικός με τα νέος Κρόιφ, νέος Μαραντόνα, νέος Βαμπάστεν, γιατί τα παιδιά αυτά είναι ακόμα 18 χρονών. Χρειάζονται μια ειδική μεταχείριση και διαχείριση. Δεν θέλω να τα δω να χάνονται στην πορεία, Παναγιώτη μου. Θέλω να τα δω τα παιδιά αυτά να διαπρέπουν, να κάνουν μεγάλη καριέρα, να γράψουν ιστορία και αφού έχουν κάνει, να μπορούμε να λέμε είναι ο νέος τάδε. Κατάλαβες, γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο τώρα. Καταλαβαίνεις το δικό μου σκεπτικό. Καταλαβαίνω ότι το αισθάνεσαι σαν παιδί. Ακριβώς. Δηλαδή, εμένα. Ακριβώς. Εμένα τι μου κοστίζει, να πω στο μικρόφωνο. Τίποτα. Ότι είσαι ο νέος τάδε. Ίσα να γίνω, και αρεστός στο ακροατήριο. Που άμα ο τεράστιος ο νέος. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτό όμως, θέλω να βήμα-βήμα προσεκτικά. Όμως, για να μην χαθεί ένας ακόμα. Έλα τώρα. Σου λέω ότι όλο το αυτό, αυτός θα μας καθοδηγήσει τα επόμενα χρόνια σαν σύλλογο, σαν κλαμπ, σαν ομάδα, σαν. ΠΑΟΚ, πώς το λένε. Τεράστια έτσι χαρά για αυτό που είδα χθες πάνω. Τεράστια χαρά το παιδί. Όχι οι τρίπλες του, όχι ο τσαμπουκάς του, όχι τα αδειάσματα στον τζιπ. Τον έκανε γιο-γιο τον αριστερό μπακ των 20 εκατομμυρίων. Μόνο να τον έβλεπα στο πρόσωπο, ήθελα από κοντά τίποτα άλλο. Αυτό, δεν τον έχω αυτό, συναντήσει ποτέ. Αλλά ειλικρινά θέλω να τον δω και να του σφίξω το χέρι. Έτσι. Όχι για αυτό που έπαιξε, για αυτό που μου έδειξε. Σαν ακριβώς. Εικόνα. Ότι έχει άντερα. Έχει άντερα το πιτσιρίκι. Και φώναξε χθες, βροντοφώναξε. Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, χθες ο Τζόλης δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του. Παίζει για τα φιλαράκια του που είναι πίσω και περιμένουν την ίδια ευκαιρία με αυτόν. Εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει μια γενιά, μια χρυσή φουρνιά παιχτών, τη φουρνιά του Πάμπλο και του Σνάουτσνερ.
τα παιδιά που περιμένουν την ευκαιρία τους, που επιτέλους φωνάζουν γιατί να έρθει και να παίξει ένας Αζεβέδο ή ένας Λεβέκ ή ένας Μουλέν και δεν μου δίνει σε μένα την ευκαιρία που ξέρω πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα και το έβλημα που φοράω, που είμαι ποτισμένος με πνεύμα ΠΑΟΚ. Δώσε μου κι αν εγώ μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα δεν σου παίξω, δεν είναι πανάκια το ότι είμαι Ελληνάκι και ότι έρχομαι από την ΚΑΠΑ 19. Αν δεις ότι δεν κάνω, τότε βγάλε με. Απλά παίζει και για άλλους, αδερφέ μου Παναγιώτη, ο Τζόλης. Αυτός, αυτό το παιδί, ειλικρινά, ειλικρινά σε μιλάω, εμένα με έχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα αυτό. Γι' αυτό έδωσα τόσο μεγάλο όνομα και, μπορώ, το, και το υποστηρίζω, δηλαδή βάζω το χέρι μου στη φωτιά σε αυτό. Ενθουσιάστηκα χθες. Δεν τον βγάζεις, καταρχήν τον βάζεις και στο Χαριλάου, δεν τον βγάζεις τώρα. Άστον, 7 μάτς. Έτσι κι αλλιώς τι ιδέα σου παίξει, θα σου παίξει περισσότερο Μπίσεσβαρ. Βλέπεις, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για ποιον μιλάς που τον βάζει και τον βγάζει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Για ποιον, ποιον να μιλάς. Καημός και εκεί. Πες μου για τον προπονητή μιλάς. Θες να μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όχι. Άστο, είπαμε δεν θα μιλήσω. Είπαμε. Έτσι. Θα δαγκώσουμε τα χέρια μας. Είπαμε εγώ, για την κριτική μας τώρα. Εγώ να μην σε πω ότι σφίγγω τα νύχια μου μέσα στη χούφρα μου και βγάζει αίμα. Άστο. Άστο, μην την ψάχνεις τώρα. Ναι. Επειδή θέλω να τα λέμε όλα. Έτσι. Επειδή θέλω να τα λέμε όλα. Τι. Βεβαίως. Ναι, πιστώνεται ο προπονητής ότι του έδωσε την ευκαιρία. Θέλετε να το πούμε, επειδή περιμένουν στη γωνία κάποιοι να λέτε μόνο τα αρνητικά. Βεβαίως. Τον έβαλε. Ναι. Όποιος πει κάτι, ναι. Όποιος πει κάτι είναι αστείο. Τον έβαλε, παιδιά. Ωραία, θέλετε να το ακούσετε να το λέμε. Εσείς τι πιστεύετε, τον έβαλε, υπήρχε ένα πλάνο μέσα στη χρονιά, μια εκμετάλλευση ΚΑΠΑ 19 ή επειδή έριξε τη ζαριά του και του έκατσε. Ναι, το πιστώνετε αυτό. Θέλετε να το πούμε γι' αυτό. Ότι μπράβο στο Φερέιρα που τον έβαλε. Μα ορίστε, να το είπα. Θέλω να σε πω ένα για το Φερέιρα. Ένα μόνο. Έτσι. Δεν εκμεταλλεύτηκες κανένα, πώς το λένε. Καμία ευκαιρία. Η ευκαιρία σου ήταν να παίξει ο Στόχα από την αρχή. Ακριβώς. Να μπει μέσα, και το μάτι στο πρώτο ημίκρονο να είναι 0-2. Ακριβώς. Πες το να, χαιρετίσματα. Εντάξει. Ότι χαιρετίσματα. Το timing που λένε αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς. Το timing το εκμεταλλεύεσαι. Ακριβώς. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Παναγιώτη μου, τι φωνάζαμε όλη τη βδομάδα μετά τη μανούρα που έγινε. Ρίχ τον μέσα τώρα. Δείξε ότι είσαι έξυπνος. Φέρ σου πονηρά. Βά τον μέσα, ρε. Να σου πω κάτι. Για τον προπονητή είναι win-win situation που λένε στα χωριά μας. Δηλαδή, σου έπαιξε, θα πεις ορίστε. Εντάξει. Μάγκα, τον έβαλα, έγινε η μανούρα, το εκμεταλλεύτηκα υπέρ της ομάδας, ορίστε. Δεν θα σου παίξει. Θα πει, ορίστε, παιδιά. Τον έβαλα και τι έγινε. Δεν μου είχα δίκο. Άρα, βά τον μέσα, εκμεταλλεύεσαι το καλό της ομάδας. Δεν το εκμεταλλεύτηκε, αδερφέ. Τελείως, άστο, μην το μακραίνουμε. Δεν έχει ουσία να το μακραίνουμε. Σε φιλό. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή και ψάχνει για προπονητή, τίποτα άλλο. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Σε φιλό, σε φιλό. Να σε γαζού μου σου, αδερφέ μου. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον, έλα χαρά μου. Θερμή παράκληση αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα για να πάμε μια νορμάλ ώρα στο διάλειμμα, αν έχετε την καλοσύνη. Έλα, για μένα ο ποδοσφαιριστής Diego Μπίσεσβαρ έπρεπε να έχει πληθεί και να λουστεί στα αποδυτήρια της Τούμπας προχθές το 15ο, 20 λεπτό, 25ο, που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη μέσα στην περιοχή μαζί με τον Γιαννούλη, τον αδερφό του παίχτη μας, και γυρίζει κόλλο μέσα στην περιοχή γιατί φοβήθηκε να βάλει το ποδαράκι του. Εκείνη την ώρα το βάζεις, πλένεται και το λες αγόρι μου στην Ολλανδία, πήγαινε για διακοπές, ξαναέλα όταν θα έρθει ο κανονικός Μπίσεσβαρ. Τραγικό. Ο άνθρωπος είναι προκλητικά αδιάφορος, όσο τον αγαπάω, τον υπεραγαπάω. Γιατί η εικόνα του είναι παλεμάχου αδιάφορο ποδοσφαιριστή. Από όλους πάλι χθες, γιατί είπα στην αρχή, συγγνώμη Χριστό, ότι γενικά δεν έχω παράπονο χθες από τη συμπεριφορά των παικτών. Δεν μπορώ να πω ότι η ομάδα ήταν αδιάφορη χθες. Εγώ δεν πιστεύω, Κωστή μου, γενικώς ότι η ομάδα μας τη χρονιά είναι αδιάφορη. Ναι, όχι, εγώ νομίζω ότι η ομάδα μας έχει. Ναι, εικόνα στα δύο μάτια. Νερό έλλειμμα φυσικής κατάστασης. Εντάξει, ναι. Δεν φταίει η ομάδα που ο προπονητής, έχοντας ένα αντίστοιχο υλικό, φρόντισε να παίξει ανάλογα με το σύστημα που βόλευε τον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε, η ομάδα μας έχει 4 εκπληκτικά οκτάρια. Και δεν παίξαμε ποτέ το 4-3-3. Πάντως, άρωτούσε χθες. Παίξαμε τώρα που είχαμε 3 χαφ. Εχθές άρωτούσε κάποιος. Αυτός εκεί με την Αφάνα, τι πιστεύεις, είναι για να φύγει ή είναι για να μείνει? Έχει, ας πούμε, τριετές υπογεγραμμένο, τακτοποιημένα όλα. Συμμετείχε, είχε μερίδιο, μεγάλο μερίδιο στα double κτλ. Ή είναι κάποιος που είναι περαστικός,
ήρθε για 6 μήνες δανεικός και φεύγει τώρα σε 10 μέρες. Τι θα απαντούσες, ρε Χρήστο, για πες μου, γιατί εμένα με τρέλανε. Θα είπε, εγώ νόμιζα ότι είχε τη βαλίτσα στα αποδυτήρια. Μα η φάση που πάει να βγάλουμε την επίθεση που κλωτσάει ο άλλος αέρα και εκεί κρίνεται το κύπελο, φίλε. Και κάνει την πασούλα στο μισό μέτρο. Ε, ρε φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Δεν, δυστυχώς. Και ξέρεις πόσα καλά έχουμε πει για αυτόν. Ξέρεις τον υπεραγαπάμε. Τον υπεραγαπάμε και συνέσφερε τα μέγιστα και στον double και τα τρία κύπελα και τα πάντα. Ούτε ξεχνάμε τι συνεισέφερε τα προηγούμενα χρόνια. Σε καμία περίπτωση. Όχι, βέβαια. Πάμε όχι, τώρα. Βέβαια. Πάμε. Άλλο. Κοίταξε, Κωστή μου, η ομάδα, για μένα ένα καλό προπονητή τον κάνουν τρία πράγματα. Πρώτον, η ψυχολογία, το να μπορεί να διαχειριστεί το υλικό που ήταν άριστο αυτό ο Λουτσέσκου. Ναι. Το να μπορεί να έχει την ικανότητα να προπονεί καλά αθλητικά τους παίχτες. Σωστό, με το επιτελείο του. Ναι. Και να τους εμπνέει. Εγώ δυστυχώς τον αγαπητό κύριο Φερέιρα. Ξαναπέστα λίγο τα τρία, ξαναπέστα. Για μένα είναι η διαχείριση προσωπικότητων. Διαχείριση προσωπικότητων, ναι. Σωστή προπόνηση. Το να μπορεί να του γυμνάσει αθλητικά, να φυσική κατάσταση και να μπορεί να στείνει καλά την ομάδα και να την εμπνέει. Σωστό. Εγώ δυστυχώς τον αγαπητό Φερέιρα, τον οποίο το χρυσοπληρώσαμε, δεν βλέπω κάτι από αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν καταφέρει αυτό το πράγμα με άλλους παίκτες να το πετύχει. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει. Και επειδή η ομάδα μας έχει ξοδέψει πολλά λεφτά και είναι και σε ένα μετέχμιο για το αν θα κάνει μια πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί φεύγει από μια πολύ πετυχημένη φουρνιά να πάει σε μια καινούρια, έχει όλα τα φόντα, γιατί έχει και τα χρήματα αλλά και το υλικό. Έχουμε τρομακτικό υλικό από πίσω σε έτσι, ταλέντα. Έτσι. Τρομακτικό. Θυμάσαι που σου είπα τη Δευτέρα ότι τον Τζόλι δεν τον φοβάμαι. Όχι γιατί για όλα αυτά που θα πούνε, εντάξει, νομίζω είναι υπερβολές κάποια ονόματα που έχουν κτλ. Εγώ θέλω λίγο αλλά να κρατάω. Είχα πει μια... ότι το παιδάκι έφαγε κεφαλιά στα 14. Βέβαια. Πήγε γιατί στη Γερμανία. Τον σήκωσαν στον αέρα. Ναι, πήγε στη Γερμανία και γύρισε πίσω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχει το παιδί προσγειωμένο. Έχει απίστευτο ταλέντο. Όπως από πίσω είναι και τρομερός ο Μιχαηλίδης. Για μένα τέτοιο στόπερ δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Κατά το Μιχαηλίδη. Ακούμε πολλά, είναι πολλά ο Χατζητραβός, είναι ο Κούτσιας, είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Λίρατζης. Έχουμε τρομερούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να πλαισιώσουν πλέον την ομάδα και να πρωταγωνιστήσουν. Αρκεί να βρούμε το κατάλληλο, την κατάλληλη χημεία μεταξύ εμπειρίας και νέων παιχτών κοστίμου. Ο Τζόλης, και κάτι τελευταίο, εχθές, ναι, συγγνώμη Χρήστο, ο Τζόλης χθες παίζει όχι μόνο για τον εαυτό του, όχι μόνο για την ομάδα. Στο πρόσωπο του Τζόλη είναι ο πιλότος, είναι η πηξίδα για το αύριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει, Χρήστο, ότι πρέπει να ρίξουμε μέσα μόνο 20 πιτσιρίκια και να μην πάρουμε έμπειρους παίκτες. Δεν γίνεται, όμως, δεν γίνεται. Όμως, απλά αυτοί οι παίκτες... Περνάει το μήνυμα, ρε Χρήστο, κατάλαβες. Δηλαδή χθες, σε μέρα αποκλεισμού, λέει παιδιά, να είμαστε, εδώ είμαι. Πώς με είδατε σε ένα μάτς που έκαιγε η μπάλα, σε ένα μάτς που είναι τελικός. Ψάρωσα, όχι. Και δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή μου. Είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά γαλουχούνται και μεγαλώνουν. Ακριβώς. Με μια νοοτροπία υπερποδαθλητισμού. Είναι παιδιά τα οποία δεν βλέπουν τους αντιπάλους. Όχι και δεν τους βλέπουν. Μα εχθές δεν σου φώναζε σε κάθε βάση. Ποιος είσαι, ρε Τσιμίκα. Γιατί είσαι αυτό ακριβώς. Γιατί μεγαλώνουν με μια νοοτροπία ποδοαθλητισμού. Ποτίζονται με ΠΑΟΚ από τη μέρα που γεννιούνται και είναι παιχταράδες. Θέλει απλά στήριξη. Έχουν Γκαρσία μέσα, φίλε. Βάλτε το και αυτό στην εξίσωση. Τα έχουμε πει, τον Παύλο είναι ευλογία Θεού για την ομάδα μας. Βάλτε και αυτό μέσα, να το πούμε, γιατί να μην πούμε την καλή κουβέντα. Τα παιδιά αυτά, πέρα από το ταλέντο που τους πρίκησε ο Θεός, έχουν εμποτιστεί με το... Τι είσαι εσύ, είσαι ο Τσιμίκας. Έλα εδώ να σε κάνω κουδούνι εγώ, να σου κάνω μια σακούλα πάνω στη γραμμή. Δηλαδή θράσος, όχι, όχι κακό χαρακτήρα. Θράσος, φίλε, ποδοσφαιρικό αυτό. Θράσος ποδοσφαιρικό, αυτό ξεκάνει να ξεχωρίζει. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για την εκπληκτική φυσική κατάσταση του Ολυμπιακού, έτσι, και του κύριου Σκανδαλάκη, θα μιλήσει, θα κάνουν ένα ξέρει σεμινάριο πόσο καλή φυσική κατάσταση έχει ο Ολυμπιακός όταν έχει φύλλα προσκύμενη κυβέρνηση, ο Γκαλέτη, ο Κοβάσεβιτς και ο Λαϊτάν. Μάλιστα. Να τους ρωτήσουν αυτούς λοιπόν που είχαν εκπληκτική και αυτή η φυσική κατάσταση όταν ερχόντουσαν και πετούσαν ξαφνικά στα 35, στα 37 ή στα 22 και πέφτανε στο γήπεδο και να δούμε τον Καμαρά που τρέχει σαν άλογο επί 12 μήνες όταν θα φύγει από εδώ, τι εμφάνιση και τι καριέρα θα έγινε. Κάνει. Εδώ σε είμαστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε. Ναι. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Έλα. Καλημέρα. Έλα Παυλάρα μου. Έλα. Τι να πω. Εγώ θα ξεκινήσω με το όνομα του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Τζόλης, όχι ο μικρός Τζόλης. Καθόλου μικρός δεν είναι. Πέπαψε από χθες. Το μικρός δεν υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλο. Μόνο ηλικιακά. Απλώς, ναι. Απλώς για τον ΠΑΟΚ μας, του Σαββίδη, του Ιβά Σαββίδη, είναι πολύ μικρός αυτός ο προπονητής. Εγώ περίμενα και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, περιμέναμε βασικό από την αρχή το στόχο.
Ναι. Κράτα το λιμιό απόξω, ρε παλικάρι μου. Τι σου έχει δώσει μέχρι είναι τώρα. Είναι δεφορμέ σε μεγάλο βαθμό. Και βάζω τον άλλο εκεί κούρασο. Δεφορμέ ο λιμιός. Πάρε το αποτέλεσμα. Εκεί που έχασε την ευκαιρία ο λιμιός, ο Σόκ δεν την έχανε. Αυτό δεν μπορούμε εκεί να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά λέμε ότι πιθανό να το βάζει αλλιώς. Το στο. Το σώμα του. Είναι η μπάλα. Ναι. Άμα θέλει μπαίνει ήδη και έγινε και στο άλλο το παιχνίδι. Δοκάρει και στον κουέστα πάνω η μπάλα. Ναι. Γι' αυτό λέμε. Είναι θηλυκουγένους η μπάλα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω εγώ να έχουμε ένα καθηγητή και όχι προπονητή. Καθηγητή προπονητή. Να ξέρει να διαχειριστεί όλα αυτά τα παιδιά που είπε ο Χρήστος. Πιο μπροστά. Όλα αυτά τα ονόματα. Γιατί έχουμε πολύ πλούσιο υλικό πίσω. Και να μην κάθεται και φτιάνει πειράματα. Ένα ντέρμπι δεν πήρε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Τελειώνουν και τα play-offs. Ένα ντέρμπι δεν πήρε, ρε Κωστή μου. Ναι. Γιατί να το στηρίξω αυτόν τον άνθρωπο. Άμα δεν μιλήσω σήμερα, πότε θα μιλήσω. Όποτε ύστερα θέλετε. Από αυτό το... Δεν σας είπα εγώ μην μιλάτε, όποτε θέλετε, παιδιά. Τι, αλίμονο. Απλά... Ύστερα από αυτό ναι. το κάζο που έχω πάρει χθες, εξαιτίας του, τι χρυστάω εγώ, και όλος ο κόσμος του πάω. Για όνομα του Θεού. Μπιζή πάω. Γεια σου, Παυλάρα μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ό,τι θέλετε σε ηλεκτρική συσκευή, παιδιά, να μην σας ζαλίζω το κεφάλι, κάντε τη βόλτα σας και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Εγώ δεν θα σας πω να μην πάτε στους άλλους, να πάτε σε όλους, σε όλες τις άλλες ηλεκτραγορές, να πάτε. Στο τέλος όμως κάντε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Ζητήστε το Μάκη τον Μπαμπουκίδη και πείτε του, άκουσα τον Κωστή που λέει ότι είσαι ο καλύτερος από όλους. Φυσικά στο Αιγαίον θα φάτε το πιο φρέσκο θαλασσινό πεντανόστιμα εκλεκτά. Όχι μόνο ψαρικά, οτιδήποτε άλλο θέλετε από θαλασσινό. Όλα υπέροχα σε χώρο παρείστικου μεσεδοπολίου, πεντακάθαρα όλα, εκλεκτά, πολύ φροντισμένα και με τη Λιβεριά 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Όποιος πήρε μία φορά δεν ξαναπήρε από άλλο, παιδιά. Όποιος πήρε ξετρελάθηκε. Φυσικά ψωμί, γλυκό, παγωτό, τούρτα, τα πάντα όλα. Παγωτά υπέροχα. Νικολαίδης, αρτοσαχροπλαστία. Ο φίλος μου εκεί, ο Βλάσης κάνει θαύματα η οικογένεια, γι' αυτό τόσα χρόνια είναι πρώτος στην προτιμήση σας και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και βέβαια μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο μπαίνετε, βλέπετε και στο tsandekidiscars.gr το στόλο που έχει εκεί ο Χάρης, ο φίλος μου, η οικογένεια, ο Χάρης και ο Αβραάμ. Και θα καταλάβετε γιατί τόσα χρόνια τους προτιμάει ο κόσμος, γιατί το όνομά τους είναι πρίκα στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επαγγελματικά. Πάω γρήγορα στο διάλειμμα, επιστρέφω για να ανοίξουμε και πάλι τις γραμμές που αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, να συζητήσουμε μαζί ό,τι θέλετε και ό,τι αγαπάτε. Γυρίζουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε, παρεούλα, στον αθλητικό Λίμπρος 107 και 4. Μας ακούτε και στη Χαλκιδική, σε αυτή τη συχνότητα, 107 και 4 ή 107,4, πείτε το όπως θέλετε. Δεύτερο, τρίτο πόδι, Τριμονικός Κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, εκεί Space FM 92 και 2, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια, στους φίλους μας εκεί που είναι πολύ πιστοί. Στην Καβάλα έχουμε πολύ λαό, υπόσχομαι, δεσμεύομαι, αυτό είναι λόγο σήμερα που είναι μέρα όχι τόσο χαρούμενη, ότι θα οπωσδήποτε θα κάνουμε μία βόλτα από την Καβάλα να βρεθούμε με τους εκεί φίλους μας. Θα κανονίσουμε μία μάζοξη κάπου, σε ένα εστιατόριο, σε ένα ουζερί, σε ένα τσιπουράδικο κάπου. Να βρεθούμε, γιατί μου το λένε συνέχεια, Κωστή, έλα μία βόλτα. Την υπεραγαπώ την Καβάλα, θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις στην Ελλάδα, έτσι αμφιθεατρικά που είναι. Και εκτός ότι είναι full park, αλλά είναι και μία πόλη που ξέρει να ζει. Έχω φίλους εκεί και τέλος πάντων. Θα την κάνουμε τη βόλτα. Αυτά. Και στη Δράμα μέσω Sound, Radio Sound 93 και 8. Μπουκάρο, πάμε κατευθείαν μετά. Θα από χορηγούς πάμε στις γραμμές γιατί να βουζούν τα λαμπιόνια. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε. Τα παγώ. Ακούω εσάς. Καλημέρα σας. Ναι. Και σέρες μέσω ίντερνετ. Για καλώς τον, ναι. Καλώς ο Στελάρα. Καλά, να πας πρώτα Καβάλα και να έρθεις εδώ, ρε. Από εκεί θα περάσω πρώτα. Τι δεν περάσετε. Θα σε κρεμάσουμε στα διόδια. Δεν το ξέρω. Στελάρα,
χρωστάω επίσκεψη. Ξέρω ότι η κουβέντα σου δεν είναι παίρνα καμιά βόλτα. Συγκεντρώσου σου, έτσι, έτσι. Είναι δέσμευση, δέσμευση. Θα έρθω οπωσδήποτε άμα δεν φάω τσιτσίζες. Ένα, δεν. Θα έρθω οπωσδήποτε. Ναι. Ακριβώς την ίδια ατάκα είπα χθες το βράδυ στον Τζόρνταν για τον Τζόλι. Τον έκανε κουδούνι τον Τζιμίκα. Κουδούνια. Φιλέ, η τιμή του πριν τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ήταν 10 εκατομμύρια. 17 λέγανε αυτοί. Τον αφήσαν, έκανε δύο κούρσες στην Τούμπα, ζητούσε 15. Α, ναι, να γύρισε το δεκάρικο στην Τούμπα. Ακριβώς, τα γύρισε. Ο Τζόλις δηλαδή την επανέφερε την τιμή στο μη σου πω σε μονοψήφιο. Ναι, ακούς. Τουλάχιστον στο δεκάρικο την ξαναγύρισε εκεί που ήταν η κανονική της τιμή. Μα πρόσεξε, πέρα από το τι ομάδα είμαστε και το τι συμπαθούμε. Χθες αν ήσουν ο σκάουτερ της Νάπολη. Γιατί μπορεί να μην είσαι με φυσική παρουσία, το βλέπουν το μάτς, έτσι. Αν είσαι λοιπόν αυτός που, που σου ζητά ο Ολυμπιακός 20 εκατομμύρια για αυτόν. Και βλέπεις το μάτς. Και βλέπεις ένα πιτσιρικά που δεν τον έχεις ξαναδεί ποτέ, γιατί τις ξέρουν τις ομάδες, τους παίχτες και από τις άλλες ομάδες. Είσαι λοιπόν και βλέπεις έναν πιτσιρικά και τον κάνει γιογιό. Του δίνει σακούλες. Όχι, όχι μια φάση μόνο. Συνεχόμενα. Θύμισε οδηγό τον ΚΤΕΛ όταν πήγαινε καμιά γνωρί παλιά από κόσμο, ένα συνηθισμένο που μοίραζε σακούλε δεξιά-αριστερά. Αυτό ή γεμάτο 14 άνω Τούμπα νέο σιδηροδρομικό σταθμό που στη στροφή πριν το λιμωδόν, αν δεν κρατούσε χειρολαβή, έφευγε και πήγαινε απέναντι. Έβγαινε, κατέβαινε στο παλιό 424. Εκεί στη στροφή. Μάλιστα. Για πε, Τελάρα, για πε. Δυστυχώ η ομάδα παίζει μόνη τη. Και αυτό που έκανε χθες με τον Τζόλι, εγώ το είχα πει για το παιχνίδι της Τούμπας. Άμα το πιστεύεις, δε φίλε, βάλε το βασικό. Μην το βάζεις το 0-1 αλλαγή. Θες να το πιστέψεις τον παίκτη, το πιστεύεις πραγματικά. Έχει, γιατί έχει ταλέντο, έχει DNA, έχει προσωπικότητα γαλοχισμένη από τον Παύλο Γκαρσία. Βάλε το βασικό, μην το βάζεις αλλαγή. Άμα κάποιος θες να το δείξει ότι πιστεύεις, το βάζεις βασικό. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Δεν του κάνεις αλλαγή, αφού είναι καλός. Ναι. Κακό το βγάζει. Το θέμα είναι. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης να παίζει για τον προπονητή, φίλε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Εχθές τα παιδιά παίξανε και ο Πασχαλάκης έπαιξε. Και ο Πασχαλάκης έβγαλε. Κάνουμε κριτική. Ο φίλε δεν έχει. Εμπάθεια. Κάνουμε κριτική για να γίνουν καλύτεροι. Και εγώ και το Λιμνίο τον έχω αδυναμία. Πρέπει να δουλέψει, να δουλέψει, να δουλέψει. Φυσικά. Γιατί όταν τους φουσκώνουν τα μυαλά ότι 10-15 που εγώ δεν είδα καμιά πρόταση. Δούλεψε για να έρθει η πρόταση, να παίξει μπάλα για να έρθει η πρόταση. Ακριβώς. Άμα θέλετε να πάρετε λεφτά. Να πω ότι και τον Γιαννούλη τον βλέπω πεσμένο τελευταία. Και ο Γιαννούλης βέβαια έσκασε το παιδί μες στη χρονιά. Τον έσκασε. Έτσι. Βλέπω ότι και ο Γιαννούλης δεν του βγαίνουν πράγματα. Θέλει, ξέρουμε τι μπορεί να δώσει το παιδί. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό αριστερό μπακ. Αλλά δουλέψτε. Και θα έρθει όταν έρθει η πρόταση, θα έρθει. Από εδώ περνάει όμως η μεταγραφή σας. Κάνοντας πράγματα εδώ στον ΠΑΟΚ πρώτα και μετά έξω. Παρόλα ό,τι έγινε με τον Γκάιπερς, με αυτή την κλεψιά που κάνανε πάλι τη Λαμογιά, να το πω, δεν έχει δώσει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Μπουχαλάκι που είναι γονατιά. Κανονικά θέλω. Και ο κανονισμός λέει, ανάκοψη υποσχόμενης αντεπίθεσης όταν κάνεις φάουλ είναι κίτρινη κάρτα. Είναι ο ορισμός. Δεν μπορεί να είσαι τώρα στην ελίτ της διαιτησίας. Και να σε λέμε εμείς τον κανονισμό. Γιατί του Σεμέδο η αγωνιά στο σβέρκο του κατοικουλαδί. Ναι, η άλλη γονατιά που σηκώνεται πάνω και ακριβώς, που πανάει. Αγώνας γόνατο. Το γόνατο, φίλε, στον αέρα μπορεί να σου πάσει τα πλευρά. Μπορεί να σου αφήσει ζημιά στην ποδηλική στήλη. Έτσι. Λοιπόν. Ο διαιτητής εχθές τους πήγε με το γάντι, τους έσβοξε και τους προφύλαξε, ρίξανε ξύλο. Κανονικά. Αλλά εμείς πάλι μπορούσαμε και με αυτές τις συνθήκες, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Ολυμπιακός, τον έχουμε εξαφανίσει. Ναι. Απλά αυτό που είπαμε, φίλε, όλοι το λέμε, το πάθος το βγάλανε, ο προπονητής ήταν αλλού, ο Στοχ με τα στημένα του με αυτά, με όλη την παρουσία, έδειξε, εξέθεσε πάλι τον προπονητή, τον έβαλε αναγκαστικά τελευταία αλλαγή, έπρεπε να του βάλει πιο προς τα μη σου πω και βασικό, όπως είπες και εσύ, γιατί μπες μέσα, ρε φίλε. Βασικό αντί του, επειδή ο Λιμνιός είναι σε κακό φεγγάρι, εγώ βρε παιδί μου, αυτό είναι τώρα η προσωπική άποψη, έτσι. Εγώ θα τον ξεκινούσα το Στοχ, φίλε. Αριστερά το Στοχ, δεξιά το Τζόλι. Και αφού θα υπήρχε η κούραση, θα τον έριχνε το Λιμνιό τρελαμένο μέσα ένα τεταρτάκι, ένα 20 λεπτό, με την ταχύτητα, ενώ οι άλλοι θα τον κουρασμένοι. Έτσι θα το έπαιζε. Αλλά εγώ δεν είμαι ο προπονητής και δεν λέμε και στον προπονητή τη δουλειά του. Δυστυχώς, εγώ φίλε το φώναζα, θέλεις γκολ εκεί μέσα. Ούτε και το ένα έφτανε. Ή θέλεις γκολ εκεί μέσα να παίξεις επιθετικά, σαν να θέλεις μόνο την νίκη. Αυτό το έχουμε ξαναπεί όταν πας για τα δύο αποτελέσματα.
Δεν σε γυρνάει σε καλό, γίνεται μπούμερα. Έγινε στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε το μεσημέρι. Φιλιά, φιλιά. Πάμε. Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, κουτά. Καλώς τον. Έλα, Γιώργος Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Έλα. Λοιπόν, αγορίνα μου. Γύρισε αυτός. Από τη... Γύρισε μαζί με την ομάδα. Γύρισε. Δεν πήρε την πρώτη πτήση για το πουθενά. Όχι φίλε, μόνος του αποκλείεται. Την πρώτη πτήση για το πουθενά έπρεπε να του δώσουμε. Κατευθείαν με τη μία. Έκανε κλίματα. Έχεις μία ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο τους έχει κλείσει στην περιοχή τους και δεν τους αφήνει να πούμε σε ησυχία και στο δεύτερο ημίχρονο κάνει εγκλήματα. Ναι. Δεν ξέρω αν η οπισθοχώρηση, Γιώργο, η αδικαιολόγητη... Έχει δώσει χώρο στο Γαύρο, ναι. Ο Γαύρος έχει ανέβει, έχει παίξει μπακότερμα, μέχρι και ο Σά ανέβαινε να πούμε στο κέντρο και παίζανε να πούμε μπακότερμα. Μου επιτρέπεις λίγο, μου γράφει ο Ντίνος. Λέει, Κωστή, δεν ξέρω αν ήταν, το είπα, δεν ξέρω αν ήταν η εντολή του προπονητή η οπισθοχώρηση. Ωραία, εγώ σου λέω ότι δεν ήταν η εντολή του προπονητή. Δεν βλέπει ότι η ομάδα έχει καθίσει όλη πίσω με την έναρξη του Δευτέρου. Εκεί θέλω τον προπονητή να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν γίνεται με τρεις αλλαγές το 65, Γιούρια. Από το 45 μέχρι το 65 είμαστε κλεισμένοι πίσω. Εγώ λέω ότι δεν είναι εντολή του, Γιώργο. Κάνε κάτι αυτό το πράγμα να το αλλάξει, φίλε. Του βγάζει τους δύο καλύτερους παίκτες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιόλι και Σίτι. Ναι, μόνο του Λιμιού είναι δικαιολογημένοι γιατί έχει πάρει τις κάρτες. Ναι. Με το που βγάζει τον Σίτι στην επόμενη φάση τρώει τον γκολ. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Να πάρουνε τηλέφωνο εκεί στο Εστόριλ, αυτόν που μας τον έστειλε, μαζί με τον άλλον τον καλύτερο μπακ της Πορτογαλίας που δεν έχει παίξει να πούμε σύνολο ούτε 90 λεπτά. Αλλά τα λεπτά του τα πήρε. Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, τα λεπτά του τα πήρε. Έτσι, να τον πάρουν τηλέφωνο και να τον πούνε βάλ τον αν πίσω σε ένα αεροπλάνο και πάρ τον απίσω εκεί πέρα να σπέρνετε καρπούζια μαζί. Δεν είναι δυνατόν όλη τη χρονιά να μην δούμε έναν αυτοματισμό. Δεν είναι δυνατόν όλη τη χρονιά να βλέπουμε ένα σύστημα συνέχεια το οποίο το έχουν μάθει όλοι και σε έχουν κάνει γιο-γιο. Δεν γίνεται να βλέπουμε παίκτες να καίγονται. Ναι. Δεν γίνεται να βλέπουμε να σκάει τους παίκτες. Να πω για τον Αντρέ, ο οποίος γύρισε από τραυματισμό και επέμενε να τον βάλει εξτρέμ ενώ ήξερε ότι δεν μπορούσε. Και υποτροπίασε το παλικάρι. Να πω για τον Μπέλκα που τον σκάσανε. Για ποιον να πω. Για τον Αντρέ δεν αυτό ξέρω αν ήταν... Για να είμαστε... Γιώργο άκουσε με, για να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω για τον Αντρέ αν ήταν επιθυμία του προπονητή να αγωνιστεί εξτρέμ ή και του Αντρέ. Βάλε μια υποσημείωση εκεί. Για τα άλλα συμφωνώ, και απλά θέλω... Να είναι... Ναι. Άκουσε με λίγο. Και του Αντρέ να είναι, ο Λουτσέσκου πέρσι τον έλεγε, εγώ κάνω κουμάντο. Εκεί, αγόρι μου. Εκεί. Κατάλαβες. Εκεί. Έγινε, Γιώργο. Εγώ κάνω κουμάντο, θα παίξει εκεί που θα σου πω εγώ. Και έβγαζε μάτια. Ναι. Γιατί ξεκινούσε ξεκούρατος από πίσω, δεν έσκαγε μπροστά. Αν με ρωτάς εμένα, συμφωνώ στο ότι ο Αντρέ πρέπει να αγωνίζεται εκεί. Όχι 90 λεπτά πλέον, γιατί θα πρέπει να γίνει διαχείριση του χρόνου, εφόσον συνεχίσει. Έτσι, θα πρέπει να γίνει διαχείριση και από τον ίδιο. Το ξέρει και ο ίδιος. Δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά συνεχόμενα. Τρίτη Κυριακή. Εγώ Τρίτη λέω, όχι Πέμπτη. Αν καταλαβαίνετε. Τρίτη. Να μου επιμένει με εκείνον τον Αφάνα τον Μπίσερβαρ, ο οποίος. Το προσπερνάει να πούμε. Τίποτα, άστο. Εκεί είναι, φίλε, μένει σε ένα λάθος χωρίς λόγο. Άστο. Έτσι. Άστο. Δεν μου λες να πω κάτι άλλο. Ναι. Ο Μιχάη μέσα στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι έβγαζε μάτια. Ναι. Ναι, γιατί δεν τον έβαλε. Δεν ξέρω. Θεωρεί ότι είναι πιο έμπειρος ο Ίγκασον ή ότι έχουν παίξει περισσότερο μαζί με τον Βαρέλα. Και μου κάνει το τσαφ στο πρώτο. Λάθος. Τσαφ. Και γεια. Ναι. Τσαφ. Φίλε, η απώλεια του Κρέσπο, Γιώργο, εννοείται, την τρώω, φτύνεις και τη Βαλβίδα,
Φτύνεις και τη Βαλβίδα. Η απώλεια του Κρέσπο είναι η πιο μεγάλη από όλες. Ποιοι παίχτες λείπουν? Διάφοροι. Έχουμε αρκετές απώλειες, έτσι. Του Κρέσπο η απώλεια ήταν η πιο σημαντική, παιδιά. Δεν ήταν μόνο έτσι. Κρέσπο. Εχθές δεν υπήρχε ηγέτης μέσα στο γήπεδο. Δεν είχε ούτε τον Βιερίνια, ναι. Δεν είχε ούτε τον Κρέσπο, ούτε τον Μπέλκα. Έτσι. Δεν είχε σωστό. Κάποιον να πάρει την ομάδα. Πολλές απώλειες. Ούτε το Μίσιτς. Πρόσεχε, μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς τον Κροάτι. Ο Κροάτι, φίλε, είναι τεράστια προσωπικότητα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό στο παιχνίδι. Αυτά, όμως, έτσι. Για αυτούς τους τραυματισμούς, ποιος φταίει? Δεν είναι όλοι οι τραυματισμοί οι ίδιοι. Άλλη είναι η περίπτωση του Μίσιτς, έτσι. Άλλη του Βιερίνια. Το ότι υπάρχει θέμα στην αποκατάσταση, το ότι γίναν τραγικά λάθη. Να τραγικά στου Ζαμπά την περίπτωση και στου Κρέσπο υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Στο πώς το επιτελείο βιάστηκε. Και του Βέρμπλουμ υπάρχει ευθύνη και του Μαουρίσιο που δεν έγινε καλή αποθεραπεία υπάρχει ευθύνη. Και του Βιερίνια που δεν έγινε καλή αποθεραπεία υπάρχει ευθύνη. Και αυτά κανονικά είναι ευθύνη του. Ναι. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ, αδερφέ. Έχω πέντε που περιμένουν, σε παρακαλώ. Κάνε επίλογο, Γιώργο. Κάνε επίλογο. Τι επίλογο να κάνω? Τι επίλογο? Άξι. Έγινε. Λόξετον. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Και συγγνώμη που περιμένετε οι υπόλοιποι τέσσερις. Πάμε. Πειράζει. Ελάκι, σε ακούω. Τίποτα. Εγώ θα μιλήσω για το παρασκήνιο. Γιατί από τη στιγμή που ξεκινάμε στραβά, τι περιμένεις, να πάμε ίσια? Από την αρχή φάνηκε αυτό. Λοιπόν, ο Θοδωρίδης έβαλε το δικό του παιδί και τα κατάφερε. Λοιπόν, όποιοι κατάλαβαν. Αλλά και φταίμε και εμείς. Είπα από την αρχή, δεν ρίχνω στους άλλους στέξιμο. Ναι. Ξεκινήσαμε στραβά. Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα το θέμα είναι να μην χάσουμε τη δεύτερη θέση. Εγώ αυτό φοβάμαι. Με αυτούς τους ανύπαρκτους εκεί πέρα θα μπορεί να χάσουμε και τη δεύτερη θέση. Κάνω λάθος? Κωστή. Πες αυτό που θες. Μην σου πω. Για τον προπονητή μιλάς όταν λες ανύπαρκτους. Γενικά ναι. Μιλάω. Τι είναι προπονητής από την αρχή είναι σαν να μην ήρθε. Ναι. Υπάρχουν, αν με ρωτάς λοιπόν και θες απάντηση. Εγώ ποτέ δεν λέω για παίχτες, για τέτοια. Ευθύνη μεγάλη στον προπονητή, ευθύνη μεγάλη και στους παίχτες. Τώρα το τι μερίδιο έχει ο καθένας, αυτό είναι ευθύνη στον προγραμματισμό, στις μεταγραφές που δεν βοήθησαν. Αλλά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Στο ιατρικό επιτελείο, στους γυμναστές, φυσική κατάσταση. Μιλάμε, γενικά, έτσι, πολλά. Γενικά. Το κακό ξεκινάει. Το κακό ξεκινάει από την προδοσία του Ρουμάνου. Από εκεί ξεκινάνε Μπράβο. Όλα. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό είπα για στραβά. Τώρα λοιπόν. Να μην τα λέμε ένα-ένα, θα πιάσουμε κάποιες ώρες. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε πίσω πέρσι το καλοκαίρι. Μπράβο. Δεν είναι της παρούσης. Το θέμα είναι ότι μέσα στραβά ήταν ότι αντί να διώξουμε ορισμένους ανθρώπους, διώξουμε την καλή έννοια, έτσι. Γιατί δεν είμαστε χαρίστα. Αυτό που λες εσύ, αυτό συμφωνώ και εγώ. Κάποιοι κλείνουν τον κύκλο τους. Δείχνουν ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν. Τους, και δεν τους κάνουμε να τους κάνουν τη χάρη. Τι χάρη? Παίξαν τρία χρόνια, ποδοσφαιριστές είναι, τελείωσαν. Άλλοι. Αυτό πληρώνουμε. Λοιπόν, και το αισιόδοξο ποιο είναι, εγώ δεν ξέρω κάτι, πέντε πραγματάκια παραπάνω. Παιδιά, έρχονται ωραία πράγματα. Αρκεί να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Γιατί αν δεν πάρουμε τη δεύτερη θέση, τα πράγματα δεν θα έρθουν όπως θέλουμε. Ναι. Παρεπιπτόντως, έρχεται από Δευτέρα, Τρίτη. Να μην το ξεχάσω. Ότι έγινε διακοπή χθες στην εκδίκαση για τεχνικούς λέει λόγους, για τα στημένα μιλάω έτσι, για το θέμα Μαρινάκης, Ολυμπιακός κτλ. Της Πανού η εισήγηση. Έγινε και πήρε αναβολή. Έτσι. Φούζος πήγε ούτε μιλήσανε. Ναι, τώρα την επόμενη φορά θα πάνε. Αυτό. Έγινε, Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Αυτές οι τρεις γραμμές, συγγνώμη, ένα λεπτό τσουκνίδα, αυτές οι τρεις που είναι μέσα γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, παιδιά. Μην παίρνετε άλλο προς το παρόν. Έλα, σε ακούω, Μανώλη. Μήπως γνωρίζετε με τι πάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Με αυτόματο πιλότο, Κωστή. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς από τον Άγιαξ και μετά, άντε και κανένα δυο παιχνίδια π.χ. με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και με το Χαύρο που γύρισε το μάτς, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ πάει με αυτόματο πιλότο. Φαίνεται ότι ούτε οι παίχτες παίζουν για τον προπονητή,
Αυτό βλέπω εγώ. Ούτε ο προπονητής μπορεί να βοηθήσει τους παίχτες. Και δυστυχώς έχει χάσει κάποιους παίχτες που πέρυσι ή πρόπερσι ήταν αυτοί που τράβηξαν την ομάδα και έχει χάσει και το αποδυτήριο. Άρχισε να... Δηλαδή είναι πλέον ξεκάθαρο. Εδώ και καιρό. Όχι εδώ και καιρό. Όμως δεν φταίει μόνο ο προπονητής, γιατί κύριε Μπίσεσβαρ, έτσι, δεν μπορεί να περπατάς. Η ευθύνη του προπονητή που περπατάει ο Μπίσεσβαρ είναι στο ότι δεν τον αφήνει εκτός ενδεκάδας, εκτός δεκαοχτάδας να συνέλθει. Εκτός αποστολής έπρεπε το να βλαπήσει σε δύο μάτς, επιμένει και τον έβαζε συνέχεια. Επιμένει και τον έβαζε συνέχεια. Κωστή, από τη στιγμή όμως που μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να δείχνει αυτή την εικόνα. Εντάξει, δεν μπορεί να γυρίζει πλάτη στα γκολ, δεν μπορεί να, να περπατάει, δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα λέμε αυτά τα λόγια για τον Μπίσεσβαρ. Πριν από λοιπόν, έχω να πω και κάτι ακόμα, Κωστή. Ναι. Αφήστε όλοι να λέτε μόνο και τον Τζόλι. Οκ, okay, φυσικά είναι καλός αυτός, δεν να τη λέγω. Αλλά μην λέτε όμως κάποιοι, χθες γράφανε ποιος Λάμπρου και τα λοιπά. Να, ο Τζόλις και παιδιά, ο Λάμπρου είναι ο Λάμπρου. Ούτε θα απαξιώσουμε τον Λάμπρου. Πρέπει δηλαδή ακριβώς, για να πενέσουμε τον Τζόλι να απαξιώσουμε τον Λάμπρου. Όχι, να μην κάνουμε τους προπονητές, Κωστή. Εγώ σου λέω τον Λάμπρου θα τον δούμε με άλλον προπονητή, φίλε. Εννοείται, όπως θα δούμε και τον Τζόλι και να σου πω και κάτι, πολλούς παίχτες που τους έχουμε. Και πολλούς άλλους με άλλο προπονητή. Ακριβώς, με άλλο προπονητή, μην τρίβουμε τα μάτια μας. Όσοι μείνουν, γιατί μέχρι τώρα τους βρίζουμε. Δεν θα μείνουν όλοι, όσοι μείνουν. Όχι, όχι. Και ήθελα να πω δύο τελευταία πράγματα. Παιδιά, αφήστε τον Γιώργο Σαββίδη, αφήστε και τον Σαββίδη, εντάξει. Αμέσως μόλις χάνει η ομάδα, βγαίνουν αυτοί που πραγματικά δεν είναι ΠΑΟΚ, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλοι παξίδες, δεν γουστάρουν την ομάδα, δεν γουστάρουν την ομάδα να προχωρήσει. Αφήστε τους και ήθελα να πω κάτι τελευταίο, Κωστή. Όλη η χρονιά, η φετινή απογοήτευση ήταν αποτυπωμένη στα μούτρα του Κρέσπου. Του Κρέσπου, άμα είδες, ναι, το τέλος, τον έδειξε, τον έκανε, ναι, zoom. Η απογοήτευση όλη αυτή λοιπόν ήταν ζωγραφισμένη σε αυτού του παίχτη που δεν έπαιξε καθόλου τον τελευταίο καιρό, που ήξερε τι μπορεί να προσφέρει. Τεράστια και ήξερε πολύ. Τι χάθηκε. Τεράστια. Και ήξερε τι χάθηκε, Κωστή. Έγινε τσουκνίδα. Αυτό εδώ το zoom που έκανε κάποια στιγμή στο τέλος ήταν όλα τα λεφτά. Συμφωνώ. Για μένα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Άλλες δύο γραμμές πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άλλο στο φιλάρετο. Έλα, φίλε μου. Επειδή οι κακοπροαίρετοι χρησιμοποιούν το αν μόνο πάντα εις βάρος του ΠΑΟ. Καλά, εντάξει. Ποτέ το αν δεν είναι υπέρ, υπέρ του ΠΑΟ. Ποτέ, ποτέ. Αυτό είναι που δείχνει πόσο κακοπροαίρετος είναι κανείς. Επειδή λοιπόν το αν θα το βάλω, αν οι παίκτες αλλάζανε φανέλες και είχαν άλλο χρώμα, το χρώμα του ΠΑΟΚ το είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, θα είχαμε τουλάχιστον δύο αποβολές. Σωστό. Από το πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, ναι. Γιατί αυτές οι κίτρινες του Εσίτη, παραδείγματος χάρη, ήταν κίτρινη κλειδί. Ναι, ναι, αποβολή. Είναι αποβολή. Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν πήρε. Και αλλάζουν οι σχετισμοί άρδιν. Φυσικά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι κάτι που θα το περάσουμε στον Τούκου. Τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει το να γίνει, να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Είναι πολύ σημαντική, αλλά πιο σημαντικό είναι να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής ομάδας, ναι, φιλάρετε μου, καλής ευρωπαϊκής δεν ομάδας. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Όχι, αυτό, δηλαδή το ότι θα, όχι, το ότι θα κάνουμε καινούργια ομάδα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Μην το αποκλείς. Ναι. Λίγο, μπορούν να γίνουν και τα δύο. Γιατί να μην ακόμα γίνουν. Ακόμα και να πάρουμε τη δεύτερη θέση, με αυτή την οτροπία δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Συμφωνώ. Ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Πολλά. Ακριβώς. Αυτό συμφωνούμε. Το βασικό, ναι, ναι, λοιπόν για μένα είναι. Απλά η καινούργια ομάδα να έχει πρίκα της, να πατήσει επάνω στα προκριματικά του Champions League με δύο μονούς αγώνες και έναν διπλό. Μακάρι, ναι, το εύχομαι. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει. Ο Τζόλης αυτή τη στιγμή δείχνει ότι, όπως λες και είπες πολλές φορές και συνέχισε το, δείχνει ότι υπάρχει πίσω του μια ομάδα αίτητη για δύο ολόκληρα χρόνια, ομάδα πρωταθλητών που πραγματικά ξέρουν πώς να σταθούν. Και να σταθούν. Και αν θέλετε,
όσοι μπορούν και θυμούνται, υπήρχε στη δεκαετία του 70 ο Άγιαξ, ο οποίος δεν πήρε παίκτες απ' έξω. Είχε τη δικιά του ομάδα νέων παίκτων που ήταν φοβεροί και δεν είχε κανένα λόγο να αναζητά παίκτες απ' έξω. Ακριβώς. Το ζήτημά μου είναι πώς θα μπορέσει κάποιος, όποιος είναι αυτός που θα έρθει, γιατί αυτός που έχουμε δεν θα μείνει, είναι σίγουρο, να μπορέσει, όπως είπες, να παντρέψει το παλιό με το καινούριο. Κάθε μέρα, Πίτεζαρ, το λέω. Επιτέλους, κάθε μέρα αυτό να το λέω. Βρει τη θέση που είχε ο Στοχ όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκεί στην κερκίδα, να αλλάξει λίγο η νοοτροπία του ότι έχουμε στο τσεπάκι μας τις θέσεις, η ένδοξη παρέα να φύγει πλέον από αυτή την εικόνα που μέχρι τώρα την έχουμε δεδομένη, και να πω τέλος, ο Βαρέλα μπορεί να παίζει και αναπληρωματικός. Δεν είναι να βγει ο Ίγκασον, είναι να μείνει ο Ίγκασον και να είναι μαζί με τον Μιχάη, με τον Μιχαηλίδη, με νεαρά παιδιά που έχουν τη διάθεση και τη δύναμη να παίξουν. Ναι. Επίσης από το Μάτους δεν έχουμε παράπονο εχθές. Πάλεψε σαν σκυλί. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Ο Μάτος μπορεί να είναι 34, η ζωή του. Η ζωή που κάνει. Έτσι. Είναι για. Βλέπεις. Πήρε την πτέρυγα χθες. Είχαμε απενεργοποιημένο όλο το χρόνο. Άλλο ένα πράγμα που χρεώνω στον Φερέιρα. Απενεργοποίησε το όπλο σου. Είχαμε το καλύτερο δεξί μπακ όλων των εποχών που είχε όλη την πτέρυγα με τα γκολ του, με τις προωθήσεις. Τον φοβούταν όλοι οι αντίπαλοι και εμείς τον βάλαμε να κάθεται πίσω. Λάθος. Αυτά τα ανακλαστικά που είχε ο Πασχαλάκης χθες, γιατί δεν τα είχε στα προηγούμενα παιχνίδια? Γιατί χθες ο Πασχαλάκης, φίλε, από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι θέλει να φάει Λαρίγκια. Αυτό. Θυμήθηκε τον καλό εαυτό του. Δεν ξέρω γιατί δεν το είχε αυτό στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι που μετατίζει. Γεια και χαρά. Γεια σου, Θοδωρή. Φιλάρετε. Πάμε τελευταίος. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Όχι. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Πάμε κατευθείαν, να μην σας αφήσω να περιμένετε. Θυμίζω, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί στο Άβαλο το ξενοδοχείο, με φανοπία, με βαφία, με καλύμπρες, τα πάντα για το αυτοκίνητό σας. 2310-47-43-12. Με τη σφραγίδα της κορυφαίας οδικής Ελλάς Service, εκεί και μικρό service και μεγάλο και ό,τι θέλετε. Και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι, καλημέρα σας. Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Βασιλάκη. Λοιπόν, έλα. Εχθές γνώρισα ακόμα ένα πράγμα στη ζωή μου από αυτά που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα στα 58 μου χρόνια. Λοιπόν, είναι. Είσαι 58, ρε τσάκαλε. Σοβαρά. Είσαι 58. Ωπα, ρε φίλε. Σοβαρά, ρε Βασίλη. Μην το λες πουθενά. Μην το λες. Δεν τρέπαμε το. Έλα, έλα. Πάμε. Φίλε, ο φρέσκος αέρας της Βαλανιδωράκης, να πούμε. Εκεί. Λοιπόν, για πάλι μέχρι τα 58 που είχα καταλάβει ζωή, όμως όσο ζεις μαθαίνεις πάρα πολλά. Για πες. Λοιπόν, εχθές αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο πραγματικός ο ΠΑΟΚ, ο πραγματικός ΠΑΟΚ που ξέραμε επί Λουτσέσκου, και λέω επιτέλους καλό αργά παρά ποτέ. Είναι αυτό το σύνθημα που λένε στο χωριό μου. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν περνούσε όχι ο Ολυμπιακός Μίγα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Άργησε, το κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, έλα μας που έκανε τη δεύτερη φιλοσοφία στο δεύτερο ημίχρονο και έκλεισε την ομάδα πίσω. Και όταν είδα το τρίπτυχο να μπαίνει μέσα και να πω, ειδικά αυτός ο Τζόλης, ο οποίος είχε κάνει το τσιμίχα, τον είχε διαλύσει. Λοιπόν, λέω στο γιο μου, στον Παναγιώτη, παιδιά, Παναγιώτη, του λέω, τελείωσε. Τώρα περιμένετε ή 3 ή 4, του λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάλι. Όταν έχεις ένα παιχνίδι πέρσου, είσαι μέσα στο αυτοχειρία. Παιχνίδι. Μόνοι μας πάλι. Μόνος του. Ναι. Ό,τι έφτιαξε το χάλασε. Ναι. Δεν ξέρεις να διαχειριστείς, ενώ κοιμάσαι στο πάγκο μέχρι το 65 και αμέσως έρχεται μια λάμψη και λες, τι θα κάνω τώρα, άντε ας κάνω τρεις αλλαγές, έτσι να περνάει η ώρα, αφού το παιχνίδι είναι υπέρ μου. Δυστυχώς, αδερφέ, δεν είσαι σε καμία ομάδα της Πορτογαλίας. Βρίσκεσαι στον ΠΑΟΚ που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν είναι αυτά τα πράγματα για το λαό του ΠΑΟΚ. Είναι κρίμα, πραγματικά το λέω αυτό, για τους παίχτες τώρα, γιατί εχθές λυπήθηκα τους παίχτες, τους οποίους έκανε άνω κάτω και σε καμία περίπτωση δεν τους έδωσα, πώς θα σου πω, ευθύνη για την ήττα, γιατί οι μόνοι που δεν φταίγανε χθες ήταν η πίτα. Οι παίχτες. Ναι. Εν τω μεταξύ, τι θέλω να πω. Εσύ, Κωστή, όταν έρχεσαι στο Λίμπερο, αν ο εργοδότης σου δεν σου έχει μέσα κονσόλες, δεν σου έχει συνεργάτες άξιους, τι θα κάνεις? Θα βγάλεις παραγωγή, θα κάνεις εκπομπή? Σίγουρα όχι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που γίνεται με εμάς, μόνο αυτή στη διοίκηση δεν το βλέπουν.
και τίποτε άλλο. Νομίζω, απέδειξε... νομίζω το βλέπουν εδώ και καιρό. Μου επιτρέπεις. Όχι, Κωστή, συγγνώμη, δεν πρόσεξε, μου την... Βασίλη μου, δεν κάνω καμία βάντα σε καμία δίκηση. Νομίζω ότι αυτό που δείχνει ο προπονητής, όχι χθες μόνο, όλους τους μήνες το έχουν δει εδώ και καιρό. Να ξέρεις. Εγώ ευχαριστήθηκα έναν ΠΑΟΚ, γιατί έβλεπα έναν ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του Λουτσέσκου που ήξερα σίγουρα θα μπω στο παιχνίδι και δεν θα φάω γκολ. Τελείωσε. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο τι το κάνεις αυτό το πράγμα. Γυρίζεις την ομάδα πίσω και μου πλακώνεις τρεις αλλαγές τελείως άσχετες. Εκτός από του Λιμιού που όλοι παραδεχόμαστε ότι έπρεπε να ήταν η πρώτη και η μοναδική αλλαγή μέχρι που να γίνει κάποιο τσαφ, κάποια κάρτα να φορτωθεί παίκτης. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά κακά από πέρσι το ξεκίνημα. Δυστυχώς συνεχίζονται και είναι κρίμα για το λαό του ΠΑΟΚ. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε έγινε, Βασιλάκη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Σε ευχαριστώ. Για τη δεύτερη θέση δεν τη βλέπω. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Φιλιά. Και να είστε πάντα να καλά. Καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Έπεσε. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Σας ακούω. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Θοδωρής. Έλα Θοδωρή. Έλα φίλε μου. Και όντως βλέπουμε το πρώτο ημίχρονο, επιτέλους ένα σωστό ΠΑΟΚ. Και βλέπεις πόσο σημαντικό τελικά είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση, γιατί τα παιδιά μπήκαν στο δεύτερο. Πιθανώς αυτόματα από μόνοι τους, επειδή δεν είχαν τόσο πλέον κουράγιο, θα βγήκαν πιο πίσω. Έστικτο αυτοσυντήρησης. Έτσι. Όταν σου στερεύουν οι δυνάμεις. Ναι. Αυτό δεν θα το ρίξω στο Φερέρα. Θα πω ότι πιθανώς θα το κάνανε οι παίκτες. Ναι. Αυτό που θα ρίξω στον Φερέρα είναι ότι αφού το αναγνωρίζει, κάνει αλλαγές και κάνει τρεις. Ωραία φίλε, το βλέπω το τρεις και δαιμονίζομαι. Ναι. Και λέω όχι, βγάζω το Λιμιό. Με βγάζει τον Πιτηρίκο που είχε κάνει και ο γιος των άλλων. Εντάξει, που ενώ στην αρχή δεν μπήκε καλά, το παιδί μπήκε αγχωμένο. Αλλά μετά το πήρε πάνω του. Το πήρε όλο πάνω του. Και ψυχολογικά ανέβηκε πολύ και αγωνιστικά είδαμε. Είδες, δεν μάσησε στους αμπουκάδες, τον έκανε τρίπλες αυτά στη γραμμή πάνω, κοφτές έντρες. Στο Λιμιό το βγάζει έτοιμο στο Λιμιό. Η πάσα στο Λιμιό είναι όριμο παίκτη, έτσι. Πάρτο! Πάρτο, βάλτο, ρε, γίνε ήρωας! 0-1! Και τον Τζούμπα. Μου βγάζεις και τον Τζούμπα. Λες και ρε φίλε, ξέρεις πώς θα πάει παρακάτω το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα θα χρειαστεί δεύτερο επιθετικό. Γιατί άμα χρειαστεί δεύτερο επιθετικό, ποιο θα βάλει μετά, εμένα. Θα βάλει τον Σβιτήρας και μετά ποιον άλλον. Εμένα, ποιος θα βάλει γκολ. Λοιπόν, και με βγάζει και το καλύτερο στο τέλος. Με βγάζει και το Μάτος. Τι μου βγάζει το Μάτος, ρε φίλε, για να ξεκουραστεί, ας πούμε. Λες και υπάρχει παιχνίδι, χωρίς αύριο είναι αυτό το παιχνίδι. Ένα παίχτη έχουμε στο ψηλό παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό. Είδες και ο Στοχ κέρδισε με καλές τέτοιες, πώς το λένε, στημένα. Με καλά χτυπήματα. Τα στημένα του είναι παιδιά, έχουν φάλτσα, είναι δυνατά και πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Και με βγάζει το Μάτος. Εντάξει. Okay. Και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άξιο συνεχιστή του Αλεξανδρή, το Φορτούνι. Γιατί εγώ δεν θα πω μόνο μπράβο στον Κάιπερς και στον Παπαπέτρου, αλλά και σε αυτόν τον παίκτη εθνικής ομάδας, εντάξει. Πολύ μεγάλο έτσι, ανεπτυγμένο το fair play μέσα του. Φοβερό. Ανεπτυγμένο. Αλλά δεν βρέθηκε ένας από τους πέντε ρε παιδιά να του τα κόψει τα πόδια, να τα δώσει στο χέρι. Εντάξει, δεν είναι και αυτή όμως η λύση. Να τα κόψει τα πόδια. Όχι, αυτή είναι η λύση. Όταν λέω να του κόψει τα πόδια, δεν του λέω να του κόψει το ποδόσφαιρο, αλλά του τρέχει ο Καμαρά πέντε άτομα μαζί. Ένας Χριστιανός. Δεν βρέθηκε. Κάνε ένα φάουλ. Όχι να του κόψει τα πόδια. Όχι απλά φάουλ. Δυναμικό φάουλ. Πάρε μια κάρτα. Ποιος από αυτούς τον κυνηγάει δεν έχει κάρτα. Ρίξ' τον κάτω. Και μετά πάνε τρέλα. Πάνε πουλα τρέλα. Πουλα τρέλα μετά κανονικά. Φυσικά. Εδώ ρουκ ζουκ φίλε. Με ένα σκουντιματάκι του λέω Παπέτρο, άντε αγόρι μου. Μπες τώρα και πάρτιν. Δεν έχω δει τέτοια φάση. Εγώ βλέπω μπάλα. Είμαι 49. Βλέπω μπάλα από τα 5 μου. Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, παιδιά. Ούτε στην Αλάνα τέτοια μπινιά. Δεν κάναμε φιλούτα, παίζαμε να πούμε. Μεγάλη ευθύνη έχει και ο Κάιτερς, παιδιά. Μην βάζουμε μόνο τον Παπαπέτρου στο στόχο. Έχει πρέπει να έχει αποβάλει δύο παίκτες, φίλε. Και τον Μπουχαλάκη και τον Σεμέδο. Και για τη φάση που μπαίνει μέσα ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης του Φορτούνη, με συγχωρείς. Φταίει και ο Κάιτερς εκεί. Φυσικά. Ο άρχον του παιχνιδιού. Έκανε σήμα. Ο Γιαννούλης ποιον βλέπει, φίλε. Βλέπει τον διαιτητή. Ο διαιτητής κάνει το νεύμα που έκανε ο Παπαδρέος στη Λιάννη, να πούμε, στη σκάλα. Ο το σπασμένο καρπό δεν τον κάνει. Τέλος. Βέβαια εδώ θα πω και τον Γιαννούλη. Ρε Γιαννούλη, καλέ μου άνθρωπε. Δεν είναι κίνδυνο να δεν κάνουμε παράπονα. Εκείνο να κόβουμε το μάτι και μετά κάνουμε παράπονα. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Άλλες τρεις και τέλος, παιδιά. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Εδώ πέσαμε, πάμε εδώ. Καλημέρα. Και εδώ πέσαμε, πάμε στον τρίτο που του έριξε. Ναι. Έλα, εγώ τους έριξα, Κωστάκη. Έλα, Κωστάκη μου. Έλα. Καλημέρα, Κωστάκη. Έλα. Τι γίνεται, καλά. Δόξα τω Θεώ. Εσύ και άλλοι δύο. Και τέλος. Μπράβο.
Ναι. Δεν είμαστε πολύ καλά σήμερα γιατί δεν είμαστε. Και το πρωτάθλημα και την πρόκριση που δεν το άξιζε για μένα. Ήμασταν καλύτεροι. Εγώ Κώστα συμφωνώ με όλα, όλα όσα είπαν τα παιδιά. Δεν έχουμε προπονητή για μένα. Ναι. Έκανε λάθη ο προπονητής. Άντε τα άλλα τα μάτς είπα που χάσαμε ότι φταίγαν και οι παίχτες δεν είχαν πάθος, ξέρω εγώ. Είδα πάθος εχθές. Στον πρώτο ημίχρονο όμως. Λοιπόν, αν βγάλεις τον Σα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί δεν πήγε καλά όπως καλά και ο Ζήφκοβιτς, λοιπόν, δεν υπάρχει παίχτης Ολυμπιακού καλύτερος από, σε κάθε θέση από το δικό μας παίχτη. Ναι. Σε παίχτες και να πάρει δεν το στείλει κανένας. Αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπεις τι γίνεται τώρα. Να πάω να πάρουμε το Λάιστον τη δεύτερη θέση, γιατί θα ξενερώσουμε εντελώς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον προπονητή, τι θα κάνουν, Κώστα. Είναι δικό του θέμα. Ναι. Γιατί είδαμε κάποια καλή, ας πούμε, εμφάνιση, κάποια διαστήματα με τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε χτες το πρώτο ημίχρονο, λέω θα τους πάρουμε τα μέτρα. Τέλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι θέμα χρόνου τον κόλ. Εσύ είσαι που το λες. Παπ, βραχικύκλωμα. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά, Κωστάκη, έχουμε το μάτς τώρα. Έγινε, Κωνσταντίνο. Θα τα πούμε αύριο γι' αυτό. Θα τα πούμε, ναι, τελείως. Τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια λέμε. Λοιπόν, ζουμουσού, αγόρι μου. Ζουμουσού. Φιλιά, ζουμουσού. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε, δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή, εγώ είμαι. Ναι, καλώς τον. Τι κάνεις, Βασίλης από Κατερίνη. Γεια σου, Βασιλάκη. Έλα, φίλε μου. Λίγες φορές παίρνω τηλέφωνο, ακούμε καθημερινά. Θα σκάσουμε, δεν κοιμήθηκαμε όλη νύχτα χθες. Τα ίδια. Κωστή, ναι. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσαμε. Δεν ακούσα καθόλου εκπομπή τώρα, λίγο το άνοιξα το ραδιόφωνο. Χθες, κάποια στιγμή που βγάζει το Τζιόλι στο 60 κάτι. Ναι. Το Τζιμίκα τον είδες τι έγινε, πόσα ανεβοκατεβάσματα έκανε και μετά του. Μα βέβαια, απελευθέρωσε κατευθείαν τον Τζιμίκα όλη την πλευρά. Αυτογκόλ, φίλε. Τι αυτογκόλ, αυτό ήταν άστα να πάνε. Θες να βγάλεις ένα από τα χάφ, βγάλε τον Λιμιό που δεν τραβούσε. Που έχει κάρτες, που έχει κουραστεί, ακριβώς. Έτσι και βάλε τον. Άστα, αδερφέ. Απλά πράγματα. Αυτοχειρία. Τέλος πάντων, βλέπεις ότι το παιδί. Το παιδί έχει και πάρει και μπρος και έχει και ψυχολογία και τον έχει κάνει γιογιό των άλλων. Και μοιράζει και κόβει και τα πάντα. Εντάξει, τώρα. Και ένα άλλο σημείο κλειδί του αγώνα χθες ήταν στο 33 την κόκκινη κάρτα του Μουχαλάκη. Φυσικά. Άλλο μάτσο. Όλα τα άλλα είναι. Τα είπα από την αρχή. Δεν μιλάω για τις 5 αλλαγές. Ναι. Άστο, αυτό ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, Κωστή, να μην σας κρατάω. Καλημέρα. Καλή μόνο. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Την Κυριακή, προσοχή τώρα, μεγάλη. Έτσι. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Yeah. Πάμε τελευταίος. Ναι. Ναι! Ναι! Πέσαμε. Δεν πειράζει. Φεύγω έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω το εξής. Για να δούμε πώς το ξανανεβάσαμε το θέμα. Ναι! Έλα! Ναι! Έλα, Γιάννη, έλα! Έλα, Γεωπόνε! Έλα, Κωστή! Έλα, γόρι μου, έπεσες, φίλε, και ξανασηκώθηκες. Σε όλους τους αθλητήρους, όλα τα δουμουσάκια, να ενημερώσω ότι αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποτυχημένη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ είναι ο Κωστής Τσατσαρός, γιατί επί τόσους μήνες που το μπαλαφόμετρο είναι χαλασμένο, δεν μπόρεσε να το φτιάξει και έτσι δεν μπορέσαμε να διορθώσουμε την αγωνιστική κατάσταση του πρώην ποδοσφαιριστή διακοπή σας ΒΑΡ. Παίρνω πάνω μου όλη την ευθύνη που μου αναλογεί. Είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποτυχία, γιατί ενώ σου έχει προταθεί η θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας από την τυρίων ΠΑΟΚ, εσύ αρνείσαι πεισματικά και συνεχίζεις να κάνεις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Οπότε ένας έμπιστος άνθρωπος που θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ δεν προσλήφθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι, τέτοια πράγματα ούτε για αστείο, ούτε για πλάκα. Αυτό, όχι, αυτό που αφορά σε μένα, ούτε για αστείο, ούτε δεν έχει συμβεί ποτέ, εννοείται. Η αυτογνωσία, Κωστή, είναι μεγάλη αρετή και η αυτοκριτική δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Κάποτε, σωστό. Λοιπόν, ας βγούμε και ας πούμε την αλήθεια για τα τεράστια λάθη της διοίκησης. Ναι, γίναν πολλά. Δεν έχουμε λόγο να χαϊδεύουμε άλλο, καλύμωνο. Ούτε να γλύφουμε κανέναν. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της διοίκησης. Εγώ και εσύ φτάσαμε στο σημείο να μην μπορεί να κάνει η ομάδα μεταγραφές. Ενιστέμε για αυτό το πράγμα. Πάμε πολύ πίσω τώρα σε σπατάλες και σε μεταγραφές που ξόδεψαν εκατομμύρια από τον μπάτζετ της ομάδας. Αυτό λες. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι τεράστιο θέμα αυτό που λες. Τεράστιο. Τώρα δεν το φύγει, δεν το φύγουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να ασχοληθούμε το χτεσινό μα, θα ασχοληθούμε. Γιάννη, κάθε μέρα υπάρχει λέω. Στόχο, κάθε μέρα λέω. Για τον Χατσερίδη, για τον Αζεβέδο, για τον Μουλέν, για τον Μπρίκιτ. Φτάνει πια με το χάιδεμα τη διοίκηση, ρε φίλε. Φτάνει πια. Τι να λέμε δηλαδή για τους παίκτες, φτάνει πια, αυτοί είναι οι παίκτες. Αν λοιπόν υπάρχει στόχος ακόμα στο φετινό ΠΑΟΚ,
πρέπει να πάρθει απόφαση τώρα. Την Κυριακή δεν μπορεί να είναι αυτός ο προπονητής στον πάγκο. Δεν μπορεί. Τελείωσε. Διόρθωσε τώρα. Ναι. Τελευταία στιγμή διόρθωσε έστω ένα λάθος. Ναι. Πάς και σώσουμε τη χρονιά και βγούμε δεύτερη κοστή. Είναι, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Δεν θα πολύ μεγάλη σημασία. Προπονητή. Ναι. Εντάξει. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε το μπάσκετ. Μην ξεχνάτε το μπάσκετ, μην τραβήξουμε πάλι τα περσινά παιδιά. Ναι. Σε χαιρετώ. Ένας παοκτής να πείσει αυτόν τον άνθρωπο να δώσει λίγα λεφτά και στο μπάσκετ. Γεια σου Γιάννη, σε χαιρετώ. Σε Γεια χαιρετώ. Στο παλαφόμετρο τώρα. Έγινε. Ποιο να πρωτοβάλω, φίλε. Ποιο να πρωτοβάλω. Λοιπόν. Να φύγω, να ελαφρύνουμε λίγο γιατί σήμερα ήταν. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Κάποια στιγμή χθες δείχνει το Φερέρα που διαβάζει κάτι στο κινητό του. Δεν ξέρω αν το είδατε. Μου λέει δίπλα φίλος. Λέει, του στέλνει μήνυμα ο Λουτσέσκου. Τι να κάνει, λέει, πώς να στήσει. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, φανταζόμουν τηλεφώνημα. Ναι, έλα. Έλα, ρε Ρασβάν. Έλα, Μπέλες είσαι. Ναι, τι γίνεται. Τι να γίνει, ρε φίλε, εδώ πέρα. Λέει, λέγε, ρε Ρασβάν. Πώς τα βλέπεις. Εσύ, Αμπέλ, πες μου γιατί με πήρες τηλέφωνο. Ρε φίλε, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ναι. Μου κάνει εντύπωση, ρε Μαλαμπίπη, που μιλάμε και οι δύο στο σκετσάκι άπτε στα ελληνικά. Αυτό. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ζου μου σου λέμε. Έρχεται δίδυμο Μπατμανίδη, κόλκα, κόλκα, Μπατμανίδη ψυχιατρίο. Εμείς και τις δύο θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ όλους για τη μαζική συμμετοχή. Βγάλαμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Και θα πούμε και περισσότερα και στις δύο. Εδώ, μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές πεντανόστιμες γεύσεις με ασφάλεια, με το πρωτόκολλο όπως πρέπει, τα τραπέζια σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον από τον Δημήτρη Βαγγέλη και την οικογένεια. Φυσικά, Tenda Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης, αυτή είναι η κορυφαία στη ΔΕΔΕ και ανατολικά στην Καλαμαριά, 430-011 και δυτικά, αγνός στρατιώτη όπως ανεβαίνετε στην Ανηφόρα, είναι ο κορυφαίος στην ΔΕΔΕ, πιστέψτε με, και φυσικά Climart. Μπείτε και στο climart.gr, ψήξη, θέρμανση, Daikin και όχι μόνο, γραβιάς και δελφών, 9-17-46. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, θα τα πούμε στις 2, bye.